Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Χιλιτίδης, Τζόρνταν ήρθε εκτάτος στο στούντιο. Είναι ο μόνος χαρούμενος παοξής Ελλάς. Όχι ο μόνος, μην την πειράζει. Τώρα η μέρα είναι τέτοια. Γιατί ο μόνος. Όλοι Βόρειο Ελλάς είναι τώρα. Η Ελλάς. Αλλά. Εγώ φίλε είδα τους Αριανούς και τους Ερακλήδες να στεναχωριούνται που πληρώνει η Εβάντα Χρέη. Αλλά νομίζω ότι και ότι η μεγαλύτερη μερίδα των φίλων του ΠΑΟΚ την ώρα που πλήρωνε ο Σαββίδης τα χρέη έξινε ένα μέρος του σώματος το οποίο η μελάνη να πούμε δεν είναι και τόσο προσβάσιμη. Ωραία το υποκερατάς. Έτσι. Όχι. Τι όχι ρε. Βρε αχάριστε λαέ. Βρε αχάριστα ντομάρια. Εγώ τις αρτιέρες θα τις βάλω. Εγώ είμαι άντρας. Θα μου πεις πως θα φρέσεις αρτιέρες που είσαι άντρας. Μα έβαλα στοίχημα. Είπα εάν αυτός πληρώσει τα χρέη μα έχει μεθάνει όχι κτλ. Δεν με νοιάζει. Τα πλήρωσε. Θα βάλω ζαρτιέρες και τα κούνια και θα βγω στην Αριστοτέλους. Δεν μασάω. Φυσικά θα το κάνεις. Θα το κάνω. Αλλά εσείς ρε ρόμπες παοξίδες, ξεκούμποτες, ούτε μια ανακοίνωση να ευχαριστήσετε. Θα ρίξετε και πήγατε να πούμε και κάνατε σεξ με μια γυναίκα από υποχρέωση. Τίποτα ρε. Οργανωμένη τσιμπουδιά. Τίποτα. Να βρίσουνε. Που εγώ δεν έχω με το Σαββίδη καμία σχέση, το γουστάρω κιόλας φυσιογνωμικός. Άλλο ο άνθρωπος πλήρωσε. Νοικοκύρης. Ωραία, μπράβο. Ρασιτέχνης βγήκε εδώ, Δημοκράτης Παπαδόπουλος, ναι, ξινά στα φύλλα. Δημοσιογράφοι θεωρήσαν ότι αυτό είναι και αυτονόητο. Και λέει, θα πέφταμε, λέει, γάμα εθνική. Θα προτιμήσαμε, λέει, να πληρώσουμε. Όχι σαν τον Άρη, λέει, και τον Ηρακλή. Υπονόησε δηλαδή ότι. Οι παοξίδες. Είναι αλήθεια αυτό. Οι παοξίδες στον καναπέ. Τίποτα, ούτε ένα ευχαριστώ. Δεν πουλάει ο Σαββίδης, δεν πουλάει ο Σαββίδης. Μήπως δείχνει ότι δεν ξέρουν για το μέγεθος του κινδύνου που έχει έρθει η ομάδα. Δεν έχει του κινδύνου. Δεν έχει αλυσφαιρίσει με. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν έχει. Καλά κάνει. Εγώ του δίνω το. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και καλά κάνει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Μάθατε αλλιώς εσείς. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Μάθατε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μάθατε αλλιώς. Άμα δεν δίνει ο άλλος μπακύρι, δεν είναι καλός παράγοντας. Για την ομάδα όμως όχι, για εμάς. Πολλά θα σας πω σήμερα. Και εσάς και εγώ θα σας πω πολλά. Και τους άλλους εκεί που ετοιμάζουν εκστρατεία με τα τρίκαλα, θα παίξουν ελίγο. Άσε τώρα. Ναι, θα τα πούμε. Άσε ναι. Τα τρίκαλα τώρα. Σήμερα είναι η μέρα αλλιώτικη. Σήμερα είναι η μέρα επιτυχιακή. 3.44 εμένα με κάνει ρόμπα ο Ιβάν να δούμε τι θα τρώγεται τώρα ο Μάνος που δεν έχουμε χρέη. Θάνος ασβεστοχώρη. Κοίταξε. Λέει, εγώ είδα ότι σαν να ψιλοστεναχωρηθήκατε κι εσείς που πλήρωσε ο Ιβάν. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Έλα μόνο τώρα κι αν δεν πλέρωνε τι θα γινόταν να πούμε. Ναι, πάουκισε. Πάουκισε ναι. Να πούμε. Ναι. Πάουκισε για αυτούς που έχουν άγνοια κινδύνου πάλι. Πώς το πες? Υπάρχει άγνοια κινδύνου. Αυτοί που έχουν άγνοια κινδύνου δεν ξέρω, να φύγει. Ναι. Ποιος να έρθει δεν ξέρει. Ναι. Τότε. Λοιπόν. Για πες μας τα νέα. Κάτσε εδώ. Εγώ θέλω να πω. Τι ψάχνεις? Ψάχνω να βρω το αρκοντήσιο για να ανοίξω. Ποιος το πήρε το αρκοντήσιο? Το αρκοντήσιο, ρε, εδώ είναι. Ορίστε. Πατ. Εδώ είναι. Ωραία. Λέγε, σ' ακούω. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, λοιπόν, καταρχήν να δώσω χαιρετίσματα σε μερικούς φίλους μου εκεί στο Χαμηλό Κυλκής που μας ακούνε τώρα. Γιατί και υψηλό Κυλκής. Χαμηλό Κυλκής είναι ένα χωριό πάνω ψηλά. Πάνω ψηλά. Το οποίο από εκεί είναι η Κέλλη Κελεκίδου και ο Σταύρος Φωτιάδης. Ποια είναι η Κέλλη Κελεκίδου? Η καλλιτέχνης, η τραγουδιάρα. Α, τραγουδίστρια. Ναι. Και ο Σταύρος Φωτιάδης. Φωτιάδης τι είναι? Και αυτός το ίδιο. Και αυτός τραγουδιστής. Βεβαίως. Ο Σταύρος Φωτιάδης, δεν το ξέρεις? Όχι. Λοιπόν, θέλω να δώσω χαιρετίσματα τον πρόεδρο τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, τον Αντώνη τον Κασιτερίδη, τον Ανέστη τον Τερτσινίδη, τον Σάββατο Σερεμετίδη, τον φίλο μου τον Παριανά τον Γιώργο και τον είπαμε τον Σερεμετίδη τον Σεκιουριτά. Που μας ακούνε και το είναι. Είναι πόντιο Σεκιουριτά. Ναι. Όλοι πόντιοι είναι αυτοί. Κάνα γαϊδούρι θα ρωτώ. Όλοι πόντιοι είναι αυτοί. Καμιά αρκούδα θα είναι. Σεκιουριτά και πόντιο. Θεό να σε φυλάει. Σε πια. Όταν ήρθε ο Σαββίδης, φίλε ναι. Κωστή, ακούω. Το 2012 τώρα, συγγνώμη, σε έφερα σήμερα εκτάκτος ναι. Για να την πεις σε αυτούς που σε λέγανε. Όχι να την πω. Εγώ ένιωσα ότι πρέπει να έρθω. Ναι. Γιατί δεν είναι θέμα δικαιοσύνης. Είναι θέμα απελευθέρωσης ομάδος μου και πρέπει. Ξέρεις, ναι. Ο Μάρτης δεν λείπει από τη Σαρακοστή. Θέλω να πεις τους παοξίδες που βρίζανε. Αυτούς τους ψαγμένους θέλω να πω κάτι. Αυτοί οι ψαγμένοι. Τους Ηρακλειδείς και τους Αριανούς. Ναι. Οι Ηρακλειδείς δεν με πειράζουν, ούτε οι Αριανοί με πειράζουν εμένα. Α, για τους δικούς ήρθε. Για τους δικούς μου. Όχι για τους δικούς μου ήρθα. Εγώ δεν ήρθα εδώ, ήρθα καταρχήν για. Την παρέα μας. Ναι. Για την παρέα μας. Ήρθα για τον πάοκ μας, ήρθαμε να πούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ήρθαμε να πούμε τον κόσμο, εάν ο κόσμος δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου, να θυμηθεί τι λέγαμε όλο τον χρόνο. Μάλιστα. Τα δύο χρόνια, αν θυμάστε. Ποιοι μας λέγανε φερέφωνα του Σαββίδη, ναι. Ποιοι μας λέγανε λαμόγια, που εμείς δεν είχαμε μια μπαταρία και την πήραμε βερεσέ δύο μήνες μας μπρόχνανε, δεν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Εγώ έσπρωχνα. Και εσύ έσπρωχνες και οι άλλοι έσπρωχνανε. Ναι. Λοιπόν, επειδή και εμείς τον αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, την ομάδα μας,
Θέλω να πω το εξής. Όταν δεν αγαπάς όπως οι παλιοί παοξίδες. Κοίταξε να δεις. Ναι. Όλοι αγαπάμε. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει η φιγούρα σου. Ναι. Γιατί αγαπάς τον ΠΑΟΚ πραγματικά. Πρόσεχε. Σαν τους παλιούς παοξίδες. Πρόσεχε να δεις. Ναι. Όλοι αγαπάμε. Ναι. Αγαπάμε όλοι τις γυναίκες μας. Ναι, άλλος δίνει ένα φυλάκι να πούμε, άλλος δίνει δύο σκαμπίλια. Κι άλλο τη ρίχνει γαμοσταυρίδια. Ναι. Εξαρτάται πώς αγαπάς. Ναι. Πώς δεν αγαπάς τη βαρά σκαμπίλια. Ναι. Ναι. Ναι, αυτό σου λέω εγώ. Εξαρτάται. Τι να το κάνω εγώ άμα τον αγαπάω τον σύλλογο, αλλά πάω στο γήπεδο και τον κράζω. Ναι. Ή βγαίνω στα ράδια και τους κράζω. Μάλιστα. Κάτσε να δούμε την προοπτική, ρε φίλε. Ήρθε ένας καινούργιος επενδυτής στην ομάδα. Ναι, ναι. Να δούμε. Το δώσουμε τον χρόνο του. Πρέπει να πάρει τον χρόνο του. Ναι. Δεν πρέπει. Άρα ναι. Και εγώ μεσάς είμαι. Μήπως τον ξέρω τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός όμως, επειδή ήρθε και το 2006. Παρακολουθούμε την πορεία του, ήρθε και το 2012. Το 2012 ήρθε πιο στάνταρ, πιο συναισθαλμένα, πιο ρεαλιστικά. Ήρθε, είπε τον Αύγουστο του 2012 και τις δύο τις συνεντεύξεις του τις άκουσα καλά. Πήγες εσύ εκεί. Πήγα στη μία, εν πάση περιπτώσει, αλλά άκουσα και τις δύο. Τα χρέη του ΠΑΟΚ, είπε, είναι και δικά μου χρέη. Είχε πει τον Αύγουστο, το θυμάσαι, του 2012. Το είπε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει σε κανέναν. Αυτά τα χρέη είναι και δικά μου, είπε. Και βλέπω εγώ αυτόν τον άνθρωπο τήρησε εις το ακέραιον την υπόσχεσή του. Σαν κύριος με κάπα κεφαλαίο. Αυτός. Σαν γνήσιος Πόντιος και σαν άνθρωπος με γνήσια ιδανικά. Ποιος μπορεί τώρα να πει κάτι γι' αυτόνα. Αυτός ο άνθρωπος έφαγε πολύ κριτική και άδικη και σκληρή. Λοιπόν, άλλοι λέγανε ο Κοντός είναι πονηρός και μας κοροϊδεύει. Άλλοι λέγανε ο Μούσια εάν δεν πάρει δουλειές θα φύγει και δεν θα πληρώσει. Ο Μούσια. Ο Κοντός με τα Μούσια. Λοιπόν, τους τη λες τώρα. Βέβαια θα τους την πω. Ναι. Λοιπόν, και αν δεν πάρει δουλειές, λοιπόν, εξαρτάται άμα θα πληρώσει από τις δουλειές σου και από αυτά. Άλλοι πάλι λέγανε ότι είναι, πώς το λέγανε, υποκόμος. Ποκόμο. Υποκόμος, λοστρόμος, πώς το λέγανε. Ναι. Και δεν έχει κουστούμι να φορέσει, σακάκι να φορέσει. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τώρα τι έχουν να μας πούν όλοι αυτοί οι πιγκουίνοι. Πιγκουίνοι. Αυτοί οι ψαγμένοι που με το νου τους ψαγμένοι. Πιγκουίνοι και ψαγμένοι. Πιγκουίνοι, ναι. Συσσαγωγικά ψαγμένοι. Εισαγωγικά ψαγμένοι. Ναι. Ναι, ναι. Γιατί όλοι είπαμε αγαπάμε. Και αυτοί αγαπάνε. Δεν τους κρίζω εγώ. Μιλάω για τους δικούς μας οπαδούς τώρα. Δεν μιλάω για τους αντιπάλους. Ναι. Τους εχθρούς μου τους ξέρω. Ξέρω ναι. Τι μου κάνουν τους τη ζημιά. Τους φίλους μου. Ναι. Τους φίλους μου θέλω να ψάξω. Λοιπόν, θέλω να μου πούν αυτοί τώρα όλοι. Να μην ονοματίσω. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Τους λέει, τους φωτογραφίζεις. Ναι. Φωτογραφίζω φυσικά. Γιατί βγαίνουν και όταν μιλάμε στο ραδιόφωνο, το οποίο είναι ένα μέσο, ακούει χιλιάδες κόσμος, μήπως και εκατομμύρια. Κραίνει ο κόσμος και βγάζει συμπεράσματα. Και κάποιοι από τον κόσμο που μας ακούνε δεν ξέρουν τι γίνεται και περιμένουν εμάς να ενημερωθούν. Ρωτάω εγώ τώρα τι έχουν να πούν αυτοί. Το λίγο που πρέπει να κάνουν είναι να ζητήσουν μια συγγνώμη τουλάχιστον. Ρίχνεις το γάντι τώρα. Βεβαίως, πρέπει να ζητήσουν μια συγγνώμη. Ο άνθρωπος αυτός είναι κύριος, καταρχήν Παντελονάτος Πόντιος, τον παραδέχομαι, είναι από τους γνήσιους Πόντιους αυτούς. Τήρησε το λόγο. Μα τηρεί το λόγο του, ρε φίλε. Είναι πολύ ωραίος. Επειδή είναι Πόντιος, θα συμπαθήσει παραπάνω λίγο. Γιατί, κοίταξε, πόντι, ναι. Υπάρχουν και γιαλατζί πόντι, ξέρεις. Δηλαδή. Άλλα λέμε το βράδυ και άλλα γίνονται την άλλη μέρα. Ναι. Αυτός είναι από τους λίγους πόντιους, από τους πολλούς πόντιους που τηρούν το λόγο τους. Λίγους ή πολλούς. Ναι, ρε παιδί μου, ήθελα να πω από τους πόντιους που τηρούν το λόγο τους. Μάλιστα. Τώρα, πολύ λίγοι το δείχνει η κοινωνία έξω. Μάλιστα, ναι. Παρ' όλα αυτά, μας έβαλε γυαλιά όλους. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και εγώ περίμενα ένα χρόνο και πλέον, επειδή ξέρω και κάτι παραπάνω από ανθρώπους που γνωρίζω δίπλα στο περιβάλλον. Ότι έχει την πρόθεση να πληρώσει. Είναι θέμα διαδικαστικό. Επίσης, έβαλε γυαλιά στις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μας παραμυθιάζαν και μας λέγανε ότι εξαρτάται από την Τρόικα αυτό. Γιατί τώρα δεν εξαρτάται από την Τρόικα. Το είπε στη συνέντευξη τύπου. Ναι. Ότι. Κάποιοι Βενιζέλοι και κάποιοι Τσοχατζόπουλοι και κάποιοι ξέρω εγώ Σαμαράδες και κάποιοι προηγούμενοι, λοιπόν, μας ταΐσανε παπά, φάγαμε παπά, πολύ παπά φάγαμε αυτά τα χρόνια από αυτούς και μόνο κοροϊδία. Βάλανε αυτή τη μεγάλη δεξαμενή των ψήφων, την είχαν εχμάλωτη για να την κοροϊδεύουν και να παίρνουν τους ψήφους τους, μόνο με ψεύτικες υποσχέσεις. Τελικά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν η Τρόικα, ήταν η θέληση των κυβερνώντων. Άρα σας δούλευε η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως και μας δούλευε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Έτσι το εκλαμβάνω ναι, εγώ. Έτσι, ναι. Και εγώ το λαμβάνω. Λοιπόν, επίσης. Σαμαράς, Παραμυθάς και Βενιζέλος. Επίσης, εγώ θεωρώ το Σαββίδι. Στην πράξη δηλαδή. Στην πράξη, αυτό αποδεικνύεται. Επίσης θεωρώ εγώ το Σαββίδι, τη δύναμη του Σαββίδι. Όχι αυτό το τσάι που είπε 11 εκατομμύρια σήμερα που είπε. Άρα, ναι, εντάξει. Αυτό δεν με πειράζει εμένα. Αυτό το θεωρώ δεδομένο άρα εγώ ότι. Σαμαράς Γαύρος. Ναι. Θεωρώ ότι μας κοροϊδεύαν. Λοιπόν, εγώ αυτό που έκανε σήμερα ο Σαββίδης το θεωρούσα δεδομένο λόγω της οικονομικής κατάστασης που έχει ο άνθρωπος αυτός. Πίστευα είναι θέμα χρόνου να το κάνει. Εγώ αυτό που με έκανε εντύπωση από αυτόν τον άνθρωπο είναι τη δύναμή του στο άλλο επίπεδο.
ότι με δύο, καθώς βγήκε αυτή η κυβέρνηση, με δύο πράγματα, με δύο τηλέφωνα, πήρε ο κουμπάρος του Πούτιν από πάνω του Τσίπρα, τάκ τάκ κάνανε την ρύθμιση αυτήν, πήγε, εκμεταλλεύτηκε την νομοθετική ρύθμιση και πλήρωσε κασέρι που λέμε τα λεφτά και τελείωσε η ιστορία. Θέλω να απαντήσεις στους οπαδούς του Άρη, του Ηρακλή, της ΑΕΚ, οι οποίοι λένε ότι αυτό ήταν φωτογραφική ρύθμιση για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ίσως να ήταν και έτσι, δεν ξέρω. Αλλά θα μπορούσε να πληρώσουν και αυτοί, έτσι δεν είναι. Άμα έχεις τα λεφτά, πληρώνεις. Εγώ ξέρω στην Ελλάδα μέσα αυτή τη στιγμή μόνο ο Σαββίδης αγοράζει. Όλοι οι άλλοι πουλάνε. Ναι. Άμα βγάλει αύριο Μπουτάρη στο Λευκό Πύργο σε πούληση, λέμε τώρα, π.χ. παράδειγμα λέω, και πει ξέρω εγώ θέλω τόσα εκατομμύρια, μόνο αυτός μπορεί να το πάρει. Ασπρόμαυρος. Παράδειγμα, μόνο αυτός μπορεί να το αγοράσει. Όλοι πουλάνε. Λοιπόν, πληρώνει ο άνθρωπος, τηρεί τις υποσχέσεις του και καθαρίζει την ομάδα. Και τη βλέπω, βλέπω τον άνθρωπο αυτόν σε πρώτη παρεπαιδή μου νοικοκυριού. Δηλαδή, σιγά σιγά με σταθερά βήματα προχωρεί προς την κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου πλέον ο ΠΑΟΚ να πάει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μα, είναι σε καλά χέρια. Ναι. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και οι άλλοι είναι ρόπες οι οποίοι δεν πιστεύανε. Τώρα, όσον αφορά να δώσω ένα μήνυμα στους φίλους μου, τους Αριανούς και τους Ηρακλειδείς, ναι, να ψάξουν να βρουν και αυτοί έναν ανάλογο Σαββίδη στις ομάδες. Δεν θέλουν οι Αριανοί Σαββίδη. Άμα δεν θέλουν, θα υποφέρουν πολλά χρόνια. Όχι, δεν θέλουν. Δυστυχώς θα υποφέρουν πολλά χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία τη βγάζει με τους δικούς τους ομάδους. Τότε θα έχουν προβλήματα λέει, πολλά χρόνια. Εμείς λέει την ομάδα θα την διοικήσουμε μόνοι μας. Αυτό το στυλ. Δεν θέλουμε να είναι επιχειρηματίες. Γάμα εθνική θα είναι, Δέλτα θα είναι. Τοπικό θα είναι, Αλφα εθνική θα είναι, Β' εθνική θα είναι. Εμείς θέλουμε τον Άρη να το διαχειριζόμαστε μόνοι μας, οι φίλοι του Άρη. Εντάξει, τότε δικαίωμά τους είναι, η ομάδα είναι δικιά τους. Όχι, δεν το λέω εγώ. Βγήκε ένας τώρα Θόδωρος, ψευτοθόδωρος και μας λέει. Δικαίωμά τους είναι, η ομάδα είναι δικιά τους, ότι θέλουν την κάνουν. Ακριβώς, δεν πάνε τους κατηγορήσουμε. Αλλά λέω εγώ την προοπτική. Όχι, δεν τους κατηγορώ για αυτό. Τους φίλους μας, τους Αριανούς, ότι δεν θέλουν επενδυτή. Είμαι σίγουρος ότι θέλουν, μεμονωμένα μα τους ρωτήσει, όλοι θέλουν. Και δεν μπορούν να ζηλεύουν επειδή πληρώσει ο ΠΑΟΚ, αφού αυτοί δεν θέλουν. Σίγουρα ζηλεύουν. Δεν το λένε όμως. Εμένα ένας φίλος μου Αριανός στην Έδεσα με είπε πριν 10 μέρες. Η μόνη επιτυχία που θα είναι φέτος η ομάδα μας, γιατί παντού αποτύχαμε, είναι μόνο να μην πληρώσει, λέει ο Ρώσος, τα λεφτά. Α. Έτσι μου είχε πει πριν 10 μέρες. Σου δίνω το λόγο της τιμής μου. Κώστας λέγεται, στην Έδεσα είναι Αριανός, ακούει αυτή τη στιγμή. Με μεγάλο σε ηλικία, μικρό. Είναι κοντά σε εμάς είναι. Κοντά σε εμάς, ναι. Με σύλληξη. Τόσο. Κοντεύει τα, ναι. Σωστό, δεν το λέμε. Είπε η μόνη, είπε, τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, μου λέει. Ναι. Δηλαδή, φέτος ήταν αποτυχημένη χρονιά. Παρακαλάμε να μην πληρώσει ο Ρώσος. Δηλαδή, εάν δεν πλήρωνε ο Ρώσος, θα χαιρόντουσαν. Θα χαιρόντουσαν όλοι αυτοί, ναι. Ναι. Θα έκανε ένα λόγο να χαρούν. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος, επειδή δεν μπορεί να, δηλαδή, να με φτάσει, ρε παιδί μου, δεν έχει τους ανθρώπους και τα αυτά να με φτάσει, ας πούμε, κοιτάει πώς θα με κρατήσει στάσιμο για να μην ξεφύγω κι άλλο παραπάνω. Αυτό είναι η επιτυχία του αντιπάλου, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι επιτυχία για την ομάδα του, πώς το λένε, η αποτυχία του αντιπάλου. Πρέπει να βρεις έναν δυνατό και εσύ στην ομάδα σου να την πας στην ομάδα ψηλά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τα μεγέθη πλέον ξεφύγανε. Τα οικονομικά μεγέθη πλέον ξεφύγανε. Τώρα δεν μπορείτε να το τυχωθείτε για τον Σαββίδη. Δηλαδή, τι να το πούμε τον Σαββίδη. Εγώ ξέρω, άκουσα τα εξαμάξεις για τον Σαββίδη. Θα ρίξει και τον ξέρω τον άνθρωπο. Τι φερέφωνο με είπανε, τι λαμόγιο με είπανε, τι τα κονομάω, τι τα κάνω και ξέρω εγώ ότι. Τέλος πάντων, τι αγώνα κάνουμε στη ζωή. Ξέρω, ρε Τζόρτα, τι κάνεις. Τέλος πάντων. Ξέρω, τι χαϊβάνεις. Εμένα με ενδιαφέρει πάντως που η ομάδα μου είναι σε καλά χέρια. Θεωρώ ότι βρίσκεται πλέον με τα άλλα τα σκάνδαλα που γίνονται στη χώρα και τα αυτά. Θεωρώ ότι είναι ακόμα σε καλύτερο δρόμο. Καταρχήν είναι σε δρόμο τιμιότατο, ρε φίλε. Τιμιότατο. Βεβαίως. Έχω έναν νοικοκύρη στη διοίκηση, ναι, ο οποίος θέλει να καθαρίσει όλη την πουγάδα δεξιά-αριστερά και να με κάνει το πρώτο σωματείο στην Ελλάδα. Τώρα για τη Βόρεια Ελλάδα δεν το συζητάμε. Εντάξει, τώρα αυτό ανέκαθεν υπήρχε, ήμουν ο πρώτος στη Βόρεια Ελλάδα. Έκανε διαφορά μεγάλη, ας πούμε. Εντάξει, είναι γεγονός, έκανα διαφορά μεγάλη. Θέλω να βγουν και οι άλλοι οπωσδήποτε. Ναι, έτσι να είναι λίγο και αυτοί να υπάρχουν και αυτοί, αυτό θες να πεις. Κοίταξε να δεις. Είναι η κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι τραγελαφική. Να υπάρχουν και αυτοί, βρε παιδί μου. Να υπάρχουν και να είναι και του θέλω και δυνατού για να γίνει και το ποδόσφαιρο ακόμα πιο δυνατό. Να του θες και δυνατού. Γιατί τώρα στο ποδόσφαιρο, άμα μάσω όλα αυτά τι συνοικίες που μάσαμε. Γελάει όλος ο κόσμος τώρα. Α, θες δηλαδή να τρώγεις με τον Ηρακλή. Δηλαδή τώρα κάτι πλατανιάδες και κάτι καλονές και κάτι αυτά, ας πούμε, με 500 ανθρώπους στην κερκίδα. Ναι, δεν, ναι, γίνεται, ναι, ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Δεν γίνεται, ναι, δηλαδή, ποδόσφαιρο ανταγωνιστικό. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, δεν είναι σαν τους παοξίδες, τους θέλω αλλά τους βαράω σφαλιάρες. Τους θέλω αδύνατους, νοχελικούς. Τον Άρη και τον. Αυτό το κάνει ο Ολυμπιακός. Τους θέλει αδύνατους και νοχελούς. Γι' αυτό έχουν βγει όλα τα παραρτήματα αυτά εκεί κάτω. Καλονές και το να και τ' άλλο με 30 ανθρώπους και με 50. Να πας, αδερφέ, για να μπορεί να τους κάνει κάποιο. Δηλαδή γίνεται μια μεταγραφή, βγάζει μια ομάδα, έχει ένα παίκτη να πουλήσει, παράδειγμα, ένα παίκτη και πρέπει να περάσει από κάτω να πούμε, να πει ξέρεις κάτι. Έχω πρόταση από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή από την ΑΕΚ.
Πρέπει να ενημερώσει πρώτα κάτω το δυνάστη. Πήγες και εσύ να πάρεις ένα παράρτημα και σε, θα στο ρίξουν κατηγορία. Όχι, δεν θα με το ρίξουν. Επίδειξη δύναμη. Εγώ θεωρώ είναι. Σε κάνουν επίδειξη δύναμη, θα πούμε. Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Έτσι βλέπω εγώ. Όχι, δεν είναι έτσι. Βλέπω να σώει τον κουμπότη. Θεωρώ... Να... Ναι. Δεν υπάρχει ούτε ο κουμπότη. Ο κουμπότη τελείωσε. Εγώ θεωρώ ότι. Δηλαδή δεν μπορεί να σωθεί ο Λεβαδιακός και να πέσει η Βέρεια. Η πολεμομαχία είναι μεταξύ Μελισανίδη και Μαρινάκη, πιστεύω εγώ. Από εκεί ξεκίνησε το έργο. Για το Μαρινάκη γίνεται η δουλειά. Δεν γίνεται για τη Βέρεια η δουλειά. Α, λες δηλαδή ότι έψησε τον Γεωργέα ο Μελισανίδης για να, ναι, να την κάνει τη δουλειά έτσι και ναι, μάλλον έτσι. Απλά είναι τα πράγματα, έτσι το βλέπω εγώ. Άρα δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ, λες. Τι ΠΑΟΚ, τι έγινε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δηλαδή άντε και πάρεις και τη Βέρεια, τι έγινε, αφού ελέγχεις τα πάντα, μπορείς τώρα να κάνεις κάτι. Όχι, ο ΠΑΟΚ να πάρει τη Βέρεια, αυτό λέω. Και τι έγινε άμα την πάρει τη Βέρεια. Ναι, δεν θέλει ο Ολυμπιακός να υπάρχουν παραρτήματα πλην του. Και τι έγινε, εντάξει, δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι θα την πληρώσει και ο Ολυμπιακός. Όχι, σου λέει. Ποιος δεν θα ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω. Κοίταξε να δεις. Δεν θα υπάρχει. Εγώ είχα μια άκουσα μια συνομιλία του τιτανοτεράστιου, πανέξυπνου και εκπληκτικά εύστροφου Βίκτορα Μητρόπουλου με τον Κώστα Τσαρούχα. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Mm. Καμία σχέση. Του έλεγε επί μισή ώρα ο Μητρόπουλος, ρε εσύ ο Πετρόπουλος, ο εισαγγελέας του λέει. Ο Πετρόπουλος εισαγγελέας καλεί τη Βέρεια, δεν καλεί τον Ολυμπιακό, του λέει. Δηλαδή και φυλακή να πάει, του λέει. Το είπε πέντε φορές, δεν το κατάλαβε άλλος. Έχω πτυχία. Τι θα τα κάνω ρε, τα πτυχία που έχει πτυχία, ρε. Ρε Φέθριντακ, τι θα τα κάνω τα πτυχία. Έχω, κύριε Μπούσο, έχω δύο εγώ πτυχία. Εγώ ξέρω, φίλε, άκουγα. Άσε με να τον κάνω. Ναι. Έχω δύο πτυχία ναι. Και ο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός και θα πέσει η κατηγορία. Του λέει ο Μητρόπουλος, δεν είσαι τρελός, του λέει. Κάτσε καλά, ρε, του λέει. Άσε, και ο Μητρόπουλος, εντάξει, ήταν τη παλιά σχολή. Ναι, και ο Μητρόπουλος. Ναι. Και ο Μητρόπουλος τη παλιά σχολή. Τώρα ο Τσαρούχας μας έφερε εδώ το καπιτάνιο! Άσε τώρα με το καπιτάνιο! Κοίταξε, να σου πω κάτι. Άμα ομολογήσει και ο άλλος ότι και οι δύο μαζί κάναν τη δουλειά. Ποιος θα το ομολογήσει. Άμα πει ο άλλος της Βέρειας ότι μαζί κάναμε τη δουλειά, τι δεν κατάλαβα, ένας θα τιμωρηθεί. Δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη αδικία. Βρε, θα υπάρχει. Αν την πληρώσει μόνο η Βέρεια και δεν πέσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη αδικία. Εγώ συμφωνώ, ρε Τζόρνταν. Άσε όμως τα κλάματα. Και εγώ, κλάματα, η αλήθεια είναι. Κανονικά σε ένα κράτος δικαίου, ποδοσφαιρικού και όχι, θα πρέπει να πούμε να την πληρώσουν και οι δύο. Φυσικά. Επειδή όμως στην Ελλάδα την πληρώνει μόνο ο μικρός, όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά και στο πολιτικό και στο κοινωνικό, με κατάλαβες, θα την πληρώσει η Βέρεια για παραδειγματισμό. Πει Ελλάδο, εσύ ήσουν αγκόμενα του Ολυμπιακού. Ξέραμε τα στημένα σου, ξέραμε τα πάντα σου. Υποτίθεται. Η ΕΠΟ. Εσύ τι έκανες τώρα, άλλαξες γκόμενο, με παράτησες. Φατ! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Πας απευθείας στην UEFA και ομολογήσεις, μιλάω για την Προεδρία της Βέρειας τώρα. Και πάει στην UEFA και λέει: Κοιτάξτε να δείτε, μαζί την κάναμε τη δουλειά. Ο Πλατινί είναι. Αλλά γιατί όχι. Μαζί την ομολογεί και ο άλλος, μαζί κάναμε τη δουλειά. Ποιος θα ομολογήσει. Ο πρόεδρος της Βέρειας, ποιος θα τότε. Ναι, και τι θα πει. Θα πει: Μαζί κάναμε δουλειά. Ένα μάτς δεν στείνεται μόνο με μια ομάδα. Ναι. Άμα γίνει, ας πούμε αυτό. Ιωάννη Χιλιτίδη. Ουπι. Τώρα παοξίθηκα να σου το πω. Τέλος πάντων. Ναι. Θα το δείξει ο χρόνος και αυτό. Έτσι βλέπω. Αλλά δεν θα υπάρχει μεγαλύτερο. Καταρχήν οι ίδιοι Ολυμπιακοί δεν το γουστάρουν αυτό το πράγμα. Ποιο? Αυτό το πράγμα να γίνει κάποια στιγμή κάθαρση. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι κάθαρση θέλουν Ολυμπιακοί. Βέβαια δεν θέλουν. Τρελό, ρε. Ψόπα καημένε. Πρωταθλήματα θέλουν και μπάλα. Δεν θέλουν πρωταθλήματα του. Άδειο το Καραϊσκάκι πάλι βρε. Αυτοί εδώ που θέλουν την κάθαρση τώρα, Klein και Mine. Ο Klein και ο Mine. Μην με λες τέτοια εμένα βραδιάτικα. Και με ανεβάζει από 12 την πίεση 30. Αυτοί θέλουν να παίρνουν πρωταθλήματα, αλλά από αντιπάλους. Όχι από χλεχλέδες όπως είστε εσείς και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, εάν πάρουν του χρόνου το πρωτάθλημα 3 πόντους από την ΑΕΚ του Μελισανίδη, ξέρεις πόσοι θα πάνε στο Καραϊσκάκι και θα καυγίζουνε. Ενώ εσένα σε είχαν κόμενα. Τον Παναθηναϊκό δεν έχουν γκόμενα, εννοώ γκόμενα και εκτός αγωνιστικού χώρου. Δικαστές όλοι σφυρίζουν Ολυμπιακό, διαιτητές όλοι σφυρίζουν Ολυμπιακό. Αυτό δεν γουστάρει ο Ολυμπιακός ο φίλος. Μα το γουστάρει. Μα δεν το γουστάρει. Το γουστάρει, απλά ξενέρωσε γιατί να πούμε ο αντίπαλος, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, είναι ανεμικός. Μα δεν γουστάρει τέτοιο πρωτάθλημα ο γνήσιος Ολυμπιακός. Ναι, μιλάω εγώ συνέχεια γουστάρει με να το πάρει από κάποιον μάγκα. Να γουστάρει να το πάρει από κάποιον που θα του μπει στη μύτη. Αυτό λέω εγώ. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα που μας ακούει δεν νιώθει καμία αντιπαλότητα ούτε για πάω και τα παγελάει. Άμα του χρόνου ο Μελισανίδης και του μπει σε διαιτησία, σε σκέντρα αποφάσεων, σε μπάλα κτλ.
Να δεις τι ώρα που θα γίνει ντέρμπι το πρωτάθλημα. Και εγώ αυτό περιμένω. Να δω το Μελισανίδη. Θα μου βγει Μούφας ή θα μου βγει Μάγκας. Γιατί από εσάς, εντάξει ο Σαββίδης, υποκλίνομαι και εγώ. Κύριος Τίμιος σε μια πόλη απατεώνων, εδώ στη Θεσσαλονίκη, πονηρών, αρπαχτράκιδων κτλ. Πρώτος Μάγκας. Ήρθε ο Σαββίδης και μας είπε, κοιτάξτε οι ομάδες με νοικοκυριό. Εγώ είμαι άμπαλος, λέει, αλλά είμαι νοικοκύρης. Εγώ, ο άμπαλος, ο νοικοκύρης και ο άπλας, δημιούργησα μια ομάδα, σας πλήρωσαν τα χρέη και εσείς αχάριστοι να πούμε, λέτε να βγάλω ραπτόπουλο στις ζαρτιέρες. Φρε, θα τις βάλει ραπτόπουλο και θα είναι και ωραίος. Και με ζαρτιέρα να πούμε, πώς θα γίνει. Αχάριστοι, μια ανακοίνωση δεν βγάλατε. Να πείτε ευχαριστώ, τι πεις, ρε. Τώρα μεταξύ μας, τι ζαρτιέρες θα σε πάρω, extra large. Ε? Τι να πάρω. Ψάχνω να σε βρω, τι να σε πάρω. Ο σύνδεσμο φόνων Πάου Κορδελιού έβγαλε ένα κριτήριο. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Περίμενα να γίνει. Μπράβο τα παιδιά. Κριτική θα του κάνουν. Θα ξεκινήσουν αύριο. Βέβαια. Σύνδεσμο φίλο Πάου Κορδελιού. Ναι, το ξέχασα. Συγγνώμη. Σωστό. Σωστό. Πολύ ωραία. Θες να πάμε διάλειμμα, Γιάννη. Και 33. Πάμε λοιπόν διάλειμμα. Λέει ένας φίλος, να δεις ο Νικόλας που θα πει ότι δεν πληρώθηκαν τα χρέη. Τζόνσον, μπράβο, είχες δίκιο για τον Ιβάν. Χαιρετίσματα από τη Ριζούπολη. Γεια σας, παλικάρια. Πώς θεωρείς ότι η ρύθμιση, λέει ένας φίλος, αυτή αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ, όταν το κράτος μέχρι σήμερα έχει πάρει από την ρύθμιση αυτή χιλιάδες, ΑΕ κοντά στα 230 εκατομμύρια. Δεν λέω. Δεν λέμε για τον ΠΑΟΚ. Εμείς λέμε, μπορεί να έγινε, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, αλλά αφορά όλη τη χώρα. Δεν είναι. Κώστας Ιωαννίδης λέει, ως γνήσιος φιλάθλος του Ολυμπιακού, όντως. Δεν κουστάρω το υπάρχουν καθεστώς. Στη Β' Εθνική να φύγει σαν πύλα. Κώστας Ιωαννίδης. Η θλίψη των δημοσιογράφων ήταν η πληρωμή του Σαββίδη. Τώρα να δεις, θα του ζητάνε στις μεταγραφές την Άρτα και τα Γιάννενα. Ναι. Τώρα θα πηγαίνουν να τον κλέβουν από δίπλα. Πολλοί ναι. Από αυτούς. Δεν λέω ποιος τον στέλνει το μήνυμα, γιατί και αυτός είναι δημοσιογράφος και πολύ καλός. Πώς θεωρείς λοιπόν. Ξύπνησα σήμερα, άνοιξα τον υπολογιστή και πραγματικά ανατρίγιασα. Όταν διάβασα τα χρέη ότι πληρώθηκαν, ποιος είναι τώρα πιο καλός πρόεδρος, ο Σαλιαρέλης, ο Κοσκοτάς, ο Κόκαλης, ο Μελισανίδης και πόσοι άλλοι δεν είναι. Ποιος από όλους αυτούς πλήρωσε χρέη άλλων. Κανένας. Ή τους τα χαρίζανε ή πέφτανε γάμα εθνική. Δεν υπάρχει Έλληνας που να πλήρωσε 10 εκατομμύρια μαζωμένα. Εύχομαι ο Ιβάν μια μέρα να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο και να οικονομήσει χιλιάδες φορές τα λεφτά που έβαλε στον ΠΑΟΚ. Μέσα από την καρδιά μου λέει ο 592. Λοιπόν, παρακάτω. Τι να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Η μέρα η ζωή συνεχίζεται. Σε καλό δρόμο πλέον είναι η ομάδα. Ευχαριστήριο και η ΚΑΕ έστειλε στην ομάδα, γιατί στο πρόεδρο, στο μεγαλομέτωχο, για τη βοήθεια για όλο τον χρόνο πούμε, που έκανε. Βοήθησε και στο μπάσκετ ο Σαββίδης. Έμαθα για πολλά χιλιάρικα έδωσε. Εν πάση περιπτώσει, βοηθάει από πίσω χωρίς να ενημερώνεται να πούμε. Με τα ευχαριστήρια τα μαθαίνουμε κι εμείς. Προχωράει. Ξεκινάει η κοινωνία. Μια τέτοια κατάσταση. Περίμενα ένα λαό ευχαριστημένο, ένα λαό με όραμα, ένα λαό με ιδανικά. Ένα λαό με προοπτική. Εντάξει, τι να κάνει ο λαός, να βγει στον δρόμο να πανηγυρίσει τώρα. Ο παιδάκι μου. Θα το δούμε από αύριο αυτό το πράγμα. Ναι, περιμένω την Τούμπα γεμάτη στα play-off. Φυσικά. Ναι. Έτσι, το λογικό αυτό είναι. Περιμένω. Ναι. Πόσα διάρκεια κάνατε με τον κύριο Ζαγοράκη. 21% ήταν το πλαφόν. 21%. Σταμάτησε. Περιμένω τώρα κάτι 22% με τον κύριο Σαββίδη. Να σα δω ρε Παόξιδε. Να σα δω ρε Παόξιδε. Εγώ θεωρώ ότι και το καλοκαίρι θα ορμήξει ο Σαββίδη, θα κάνει μεταγραφές και πάει full. Ολοταχώς μετά πάλι. Για καινούριου στόχου. Ο 018 λέει: ο Ηρακλής δεν επέλεξε να πέσει για να μην πληρώσει, έγινε σκάνδαλο. Με τον Ηρακλή έγινε σκάνδαλο, όντως. Ναι, βέβαια ο Ηρακλής δεν έπεσε Β' Εθνική που το ρίξανε. Επέλεξε να πέσει πιο κάτω κατηγορία. Ναι, ναι. Δηλαδή το ρίξαν άδικα στη Β' Εθνική. Και μετά ο Ηρακλής σου λέει: δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Κατέβασε ίδιο φάκελο. Κατεβάζω από τη Β' Εθνική την ομάδα στη Δέλτα και πάω μετά με την ΑΕ Ποντίον και κάνω την ιστορία. Και την πληρώσω κάτι για μπει. Θες να ανοίξουμε γραμμές μεγάλε. Και μια που είπαμε για Ηρακλή, να πούμε ότι υπέγραψε σήμερα ο Παπαδόπουλος 2 χρόνια στην Αθήνα. Ναι. 2 χρόνια συμβόλαιο. Είχαμε. Που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες δηλαδή. Έγινε θέμα τώρα με τον Παπαδόπουλο γιατί το θέλαν και οι άλλοι. Εκράξαμε λίγο, τους έκανε πρόταση, τον έκανε πρόταση ο Μποροφίλος, τα ακούσαν εκεί στην ΠΑΕ. Αλήθεια ήταν. Αλήθεια ήταν. Ψέματα είναι. Ψέματα να πούμε. Χθες το βράδυ είπαμε αύριο υπογράφει στο ξενοδοχείο στην Αθήνα, υπόγραψε σήμερα. Πιστεύεις ότι άμα ανοίξουμε γραμμές θα ακούσουμε αργιανούς
στεναχωρεμένους, Ηρακλειδείς στεναχωρεμένους και Παοξίδες. Θεωρώ πιο πολύ Παοξίδες θα βγουν. 2-31-0-90-90-90. Χαρούμενοι, Γιάννη, ας πούμε. Ναι, 2-31-0-98-80-90. Και να βγει τη πιάτσα στο τερέ και ο παδός του Άρη, ο Θόδωρος, να μας πει τι έγινε στο Αγιονέρι. Τελικά με ποιον ήταν το Αγιονέρι, ρε Θόδωρε, με τον Άρη ήταν το με το Αγιονέρι. Να μας πούνε και αυτοί οι Παοξίδες που ή με τον Πασαραϊκό ήταν, ή με κανένα για και πέρα. Να μας πούνε αυτοί οι Παοξίδες που κράζανε όλο τον χρόνο, ναι, ναι, για τα χρέη και για τα αυτά, τι γίνεται τώρα. Μάλιστα. Τι άποψη μπορεί να έχουν για το θέμα. Οι Παοξίδες, οι δύσπιστοι. Οι δύσπιστοι αυτοί. Που είπε ο Ιβάνη. Οι ψαγμένοι, ναι. Οι δύσπιστοι Παοξίδες. Πάμε τρεις γραμμές, Βαράνη, Γιάννη, πάμε να τις πάρουμε για τις τρεις. Και πάμε και στους υπόλοιπους 4-5. Βλέπω πολλούς Παοξίδες. Καμός. Ναι. Καλημέρα, κύριε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, είπαμε. Έλα, φίλε. Φίλε, καλημέρα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. 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 Καταρχήν, κύριε Ρατόπουλο, δεν χρειάζεται κανένας Παοξής να βγάλει ευχαριστήριο ανακοίνωση. Γιατί έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αυτοί που πρέπει να βγάλουν ανακοίνωση είναι το Μετρόπολης και ειδικά εσύ. Γιατί είναι μεγάλε. Γιατί τρία χρόνια, ναι, σας έδωσε τη δυνατότητα να είστε πρώτοι. Με αυτά που λέγατε όλα. Ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης, ναι, κύριε Ραπτόπουλο. Λόγω ΠΑΟΚ πήγαμε πρώτοι, δηλαδή του Σαββίδη. Φυσικά. Μάλιστα. Με τα λεγόμενά σας και με τα λεγόμενα του σημαίνουν ακροατό σας. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μάλιστα. Και εσένα, λόγω του Σαββίδη, πληρώνεις τα ψωμιά, να πούμε. Επόμενη γραμμή. Κορδελιό, Μακεδόνες, Καστοριά, έχουν βγάλει ήδη και ευχαριστήρια. Ναι, και σιγά σιγά θα βγάλουν όλοι οι σύνδεσμοι. Έτσι είναι, ξεκινάει. Έτσι πρέπει να γίνει. Βέβαια. Έτσι πρέπει να γίνει, κανονικά. Και τύπης. Και τύπης να γίνει, πρέπει να γίνει. Μπράβο στο Κορδελιό, του Μακεδόνες, στην Καστοριά και θα βγάλουν και οι υπόλοιποι. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα κριτική είναι κριτική, παιδιά. Μια ευχαριστήρια πρέπει να βγάλετε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Κωστάκη. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και τον Τζόρνταν από δίπλα. Να και ο Τζόρνταν από δίπλα. Ο λόγος που πήρα, ναι, ήταν καθαρά. Τζόρνταν, για τα λεγόμενά σου, πραγματικά αυτά που λες, τα πιστεύεις ή τα λες απλά για να τα λες επειδή είσαι στο ραδιόφωνο. Ξέρω εγώ εσύ τι έχεις βγάλει. Δηλαδή, ρε φίλε, ειλικρινά, πιστεύεις ότι ο Αριανός άλλο ταλκά δεν έχει να ασχολείται το άμα πλήρωσε ή δεν πλήρωσε ο... Αυτό κατάλαβες εσύ, αυτό κατάλαβες. Εγώ με ένας φίλος μου στη... Δηλαδή πρέπει πρώτα απ' όλα, πρέπει να ψαχτείς. Βασίλες είσαι. Πρέπει να ψαχτείς. Εγώ είμαι, ναι, εγώ είμαι. Εμένα ένας φίλος μου στην Έδεσα μου είπε... Άσε με να το πω, άσε με να πω το πραγματικό από την κουβέντα, πετάγες. Σε είπε ο φίλος σου, δεν με νοιάζει ο φίλος σου, μπορεί να έχει πει κανένα κιλό ουίσκι να πούμε. Κανένα μπουκάλι ουίσκι δεν το ακούσουμε εμείς τι είπε ο φίλος σου. Είναι δυνατόν εμείς έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα σαν σωματείο. Σαν σύλλογος και να ασχολούμαστε με τον Ιβάν. Δηλαδή πολλές φορές άκουσες. Με τον Ιβάν ασχολείστε, ρε φίλε, αφού το βλέπω. Εμείς ασχολούμαστε με τον Ιβάν. Βέβαια. Πάω, λέω, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, τους φίλους μου, τους Αριανούς, κάπου να πούμε και μου λένε τι έγινε, ρε, ο Ροσοπόντιος θα πληρώσει. Πώς γίνεται πάντως, ρε, εσύ, Τζόρνταν, να έχεις παντού φίλους Αριανούς και όπου σταθούμε και όπου μιλάμε, όλοι να βρίσκουν και να μιλικιάζουν εσένα. Εμένα, εσύ, ποιοι, οι Αριανοί. Γενικά, ρε παιδί, ναι, ο Αριανοί, Παοξίδες, τα πάντα. Τα πάντα. Βρίζουν εμένα. Τώρα, τέλος πάντων, το θέμα μας είναι αλλού. Πρώτα πρέπει να ψαχτείτε από τα μέσα σας κανονικά. Εμείς τι να ψάχνουμε, εμείς κορυφή είμαστε, ρε φίλε, τι να ψάχνουμε εμείς. Καθαρή, πληρωμένη, αλφα-εθνική, σούπερ λίγκα. Πλημμένη. Πλημμένη, τι να, εμείς τι να ψάχνουμε. Έτσι λέει. Βγάλατε, ναι. Τι να ψάχνουμε. Βγάλατε τον Ζαγοράκη, δεν μέχρι να σας βοηθήσει. Εσύ ήσουν αυτός που έλεγες, ναι, και στο Europoan και στο ραδιόφωνο, ναι, ότι τώρα που βγήκε ο Ζαγοράκη σε ένα θρύμινο, πόσο έδινε διόρια, θυμάται μήπως ο Κώστας, γιατί δεν θυμάμαι. Εγώ ήμουν αυτός, φυσικά εγώ ήμουνα. Μπράβο, και τι έγινε. Και εγώ ήμουν αυτός που στην αρχή της εκπομπής έκραξα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Άρα και το Ζαγοράκη. Και το Ζαγοράκη, το άκουσες. Ναι, το Ζαγοράκη δεν τον έφτιαξα. Και τι να κάνω τώρα, να τον κράξω ονομαστικά. Κράξω ονομαστικά. Ονομαστικά τον κράζω λοιπόν. Είναι ρόμπα. Ρόμπα εν τι είναι. Είσαι ρόμπα, Ζαγοράκη, στο θέμα των χρεών, βεβαίως. Ρόμπα ξεκούμποτη. Έτσι. Έτσι. Μ' αρέσεις. Μα ένας λόγος που βγήκε ο Ζαγοράκης ήταν αυτός. Ναι. Υποτίθεται το βγάλατε για να πάει εκεί πέρα να σβήσει τα χρέη. Μαζί και σου. Αυτό δεν έκανε. Ναι. Σωστό. Τι φταίμε εμείς μαζί σου. Αυτό πρέπει να είναι σαν γόρι. Αυτό πρέπει να είναι σκιούκρι. Το είπα, ρε φίλε. Φάγαμε παπά, σε είπα. 100 φορές το πάμε. Φάγαμε παπά, είπα, ρε. Άκουσες. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια, παλικάρια. Εσάς τι γίνεται, ρε μεγάλε. Καλά. Θα δούμε τι θα γίνει και
Τι θα γίνει, μεγάλε, περιμένουμε. Περιμένετε. Ή, το ή θα γίνει η μεγάλη έκπληξη στο μεγάλο μπαμ την Κυριακή. Ή θα γίνει το μεγάλο μπαμ με τη Δράμα, αφού έλεγε ο προπονητής της Δράμας ότι όλα τα παίζει τέτοιο, τα παιχνίδια τα παίζει κανονικά, να πάει να το χτυπήσει, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Σαν, τις, σαν πες το, σαν την Καβάλα, να το χτυπήσει ή να το χτυπήσει πραγματικά. Να δούμε. Καβάλα τα σπαθένια. Από ένα παντελόγιο να χτυπάρει, έτσι μόνο να είχαμε να λέγαμε. Και βγάλανε τα λουγκά όλοι με τον Άρη, μόλις πέσανε με τον Άρη. Μετά πάμε για τη δεύτερη θέση, ρε Κώστα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή τον γκολ που πανηγυρίζατε, τον γκολ που πανηγυρίζατε εξάλλως, τον γκολ που πανηγυρίζατε εξάλλως ήταν για τη δεύτερη θέση προχθές. Ήταν αυτό που σου είπε χθες ένας φίλος μήνυμας, όλσανε τώρα από τηλέφωνο σου. Βγήκε αυτό μετά. Που σου είπε η ένταση στιγμής όταν κάνεις 10 ευκαιρίες μάτια και δεν μπορεί να μπει μπάλα μέσα. Εντάξει, η αντίδραση αυτό. Τι μάτια και φρύδια ρε, οι άλλοι είχαν περάσει. Αλφα εθνική. Β' εθνική περάσαν οι άλλοι. Τι μάτια. Μάτια λέει. Εντάξει, πολύ πιθανόν μπορεί να μην το είχαν πει στους παίκτες, έτσι. Δεν είδες τα μούρια. Αυτή να πανηγυρίζει με το μυαλό σου ότι οι άλλοι θα μπορέσουν να κάνουν κάτι. Αλλά κανένας τελικά, αυτός ο Πασεραϊκός που θυμίζει τη χρονιά της Λάρισας, που πήγαινε Γκανιάν. Η Λάρισα ήταν, ποια ήταν εκείνη. Διπλό στο Καραϊσκάκι, στη Φιέστα του Γαύρου. Γιατί ρε φίλε, εσύ Γκανιάν δεν πας. Το θυμάσαι Κώστα. Συγγνώμη, εσύ δεν πας Γκανιάν. Εσύ, εγώ ρε φίλε. Μόνο 11 φανέλες να ρίξω μέσα. Ναι, αυτά σας φάγανε. Αυτά σας φάγανε. Με αυτές τις ομάδες όλες που έχουμε παίξει. Έχει ο Πασεραϊκός έναν. Έχει ο Πασεραϊκός έναν Αιγύπτιο. Το κοκκινόχωμα και η αμπελότυπη. Ακροπόντα μας. Έχει ο Πασεραϊκός έναν Αιγύπτιο εξτρέμ. Πώς το λένε αυτό, εξτρέμ. Εσύ πέτα τις φανέλες μέσα. Ακούς, έχει ο Πασεραϊκός έναν εξτρέμ, δεξί εξτρέμ, έναν Αιγύπτιο. Το καλοκαίρι τον προτείνανε στον Άρη και στον Πασεραϊκό και αυτός επέλεξε τον Πασεραϊκό, το γνωρίζεις αυτό. Λέει για φίλε. Όχι, δεν έφτασε στα αυτιά μου. Δεν έφτασε στα αυτιά του. Δεν έφτασε στα αυτιά του, το είπα, τι άλλο. Μέστε. Από την Πασεραϊκό, εκεί θα μείνει, θα βγαίνει στην πλατεία του εκεί πέρα το σερό και τελείωσε. Θα τρώει και καλά, θα πίνει, θα του πληρώνει το ενίκιο. Αυτό. Ναι, θα γνωρίσει και μια συμπεριφορά που κάνει το τραπέζι και τελείωσε η μπουγάδα και σε. Έλα, επόμενη γραμμή, ναι. Του καημένο, που πήγε στον Πασεραϊκό. Και δεν επέλεξε τον Άρη. Όχι του Καλατζίδη, τον Άρη, γενικά τον Άρη. Να πάει στην ταβέρνα να φάει και να του πούνε ο ταβερνιάρης κόβεται η πίστοση. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Πάει στο σπίτι, το δίνει έξω. Καλώς τον! Εδώ τώρα θέλω να δω. Αυτό που λέει, εδώ τώρα λοιπόν θα πούμε αλήθειες. Να ηχογραφηθεί η εκπομπή. Για να τελειώνουμε μια και καλή. Να τελειώνουμε, να τελειώνουμε. Όπως γουστάρεις εσύ, όπως γουστάρω και εγώ λοιπόν. Μάλιστα. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Επειδή λοιπόν το παίζεις έτσι σχέδιο και πάλι κάνεις κολοτούμπα, εγώ θα σου πω το εξής. Τι κολοτούμπα να πεις, πλήρωσε ο ανθρωπάκος. Άσε τώρα, μη με κάνεις να μιλήσω άσχημα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να μιλήσεις ορθά. Γιατί θα πω πολλά και σήμερα θα γίνει της μάμαλης. Λοιπόν, όσον αφορά το διπλανό σου, το φίλο σου, τον κύριο Τζόρνταν, κάποια στιγμή ήρθε με βρήκε, με παρακάλεσε, σας τον γνώρισα, σε όλους με ευλάβεια, με σεβασμό κτλ. Κτλ. Ποιος εσύ? Είναι ψέματα. Βέβαια, 100%. 100%. Εγώ από το Αριστοτέλους δεν σε πήγα στα παιδιά επάνω. Όχι, όχι. Κάνεις λάθος. Με τον κύριο Αντωνιάδη. Κάνεις λάθος. Ο κύριος Αντωνιάδης ήταν, κάνεις λάθος. Εσένα σε ξέρω 15 χρόνια, μπερδεύεσαι. Στο Μετρόπολης λέω. Ναι, στο Μετρόπολης. Μπερδεύεσαι φίλε. Με τον Αντωνιάδη ήρθα. Α, δεν ήρθες μαζί μου. Όχι. Και τον Ραπτόπουλο τον ξέρω 20 χρόνια. Μπερδεύεσαι. Α, τον ξέρεις 20 χρόνια. Βέβαια. Μπράβο. Βέβαια. Σιγά να μην γίνεις και βεργέτης μου τώρα, ρε φίλε. Εγώ δεν είναι ξέρω εγώ τώρα, όπως τα λες, ο κόσμος καταλαβαίνει αυτά τώρα, κατάλαβες. Σε αφήνω στον κόσμο που κοιμάσαι. Εγώ στο δικό μου. Επειδή μίλησες για ηχογραφημένες εκπομπές, τις έχω ηχογραφημένες όλες. Δεν ξέρω ποια να βγάλω με αυτά που έλεγες. Εγώ. Ναι, ποια να βγάλω δεν ξέρω από πού. Δεν θα δώσω την παράδοση μαζί σου, αγόρι μου. Μην ανησυχείς. Ναι. Απλά επειδή ρώτησε ο Βασίλης Αργιανός κάτι, επειδή είσαι στη Φιέστα καλεσμένος του Πανσεραϊκού. Με κάλεσε ο πρόεδρος, τι να κάνω, να μην πάω, ρε φίλε. Ναι, να πας, ναι, φίλε, αλλά μετά μην περάσει τη Βασίλης Όλγας από εκεί. Γιατί, ρε φίλε, γιατί. Τα πουλάκια έτσι μου κελάει, σαν καρδάκι. Άσε ρε μεγάλε τώρα που θα με πεις τι θα κάνω. Λοιπόν, τώρα. Ρε άσε ρε μεγάλε τώρα. Κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί να μην πάει, γιατί.
Από ποια Όλγα? Ξέρει ο ίδιο και είναι αυτό. Εσύ είστε αντιπασπιστή. Ούτε αντιπασπιστή, ούτε αντιπαστινόμο. Απλά μετά. Θα τα πούμε και με εσά, κύριε Λαπτόπουλε. Τα πούμε, γιατί όλα θα μπουν στη θέση του σιγά-σιγά. Μάλιστα. Όλα θα μπουν στη θέση του, κύριε Λαπτόπουλε. Να μπουν. Να ρωτήσω εγώ. Ακούμε σήμερα σε όλε τι εκπομπέ για το μεγαλομέτωχο που οι ίδιοι λέγανε ο Μούση, ο Έτσι, ο ξέρω εγώ. Και λίγο με νοιάζει, λέω εγώ. Που θα βάλει τροχούλια για να φύγει η Τούμπα στο Ροστόφ. Ότι έγινε ευεργέτης. Ναι. Σωστά, κύριε Ραπτόπουλε. Βέβαια. Η λέξη ευεργέτης, κύριε Ραπτόπουλε, είναι μια λέξη πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική και μη βιάζονται αυτοί οι κύριοι. Έχω να πω εγώ. Η διαπίστωσή μου σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα του κυρίου Σαββίδη και δει για τη μαύρη κοιλίδα που δεν ήθελε να αφήσει ο ίδιος πέφτοντας το ερασιτεχνικό, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Σας το είπα και διπλανό σας, πριν από λίγο. Δεν θα το αντέχανε, κύριε Ραπτόπουλε. Αυτά είναι τα ψέματα που έλεγα εγώ. Ότι δεν θα αντέχανε να πάνε εκεί που πήγα εγώ στο ερασιτεχνικό. Δεν πάει ποτέ ο Πάοκ στο ερασιτεχνικό, να το ξέρεις. Δεν τον αφήνουμε. Βεβαίως δεν πάει. Το Πασόκ ήταν εδώ που βρίσκεται. Το Πασόκ δεν ήταν πουθενά, αποδείχτηκε λίγο. Του Ακπατζίδη και του Σοχαζόπουλου κάναν 20.000 διαρκείας. Εντάξει, θα τα ακούτε τώρα. Τι να ακούσω, ρε φίλε. Όπως πρέπει να τα ακούτε. Τι να ακούσω. Με τι, γιατί είναι ψέματα. 100%. 100%. Ναι. Για πες μας εσύ, ρε Τζόρνταν μεγάλε, που τα ξέρεις όλα. Φυσικά. Από ποιον πήρε τις μετοχές του Σαββίδης. Από ποιον πήρε τις μετοχές του Σαββίδης. Ναι. Θα πρέπει να τις πω σε σένα από ποιον πήρε τις μετοχές του Σαββίδης. Όχι, να τις πεις στο λαό. Εγώ ξέρω πότε και μιλάω με το λαό, μη στεναχωριέσαι. Όχι, δεν με νοιάζει, δεν μιλάει. Σε νοιάζει, αφού σε νοιάζει. Αφού είσαι τόσο λαοφιλής. Εδώ και ένα χρόνο μιλάω και λέω θα πληρώσει. Από ποιον, εγώ κάνω ένα ερώτημα συγκεκριμένο. Και λέω, από ποιον πήρε τις μετοχές. Σου είπα και εγώ. Αφού είσαι αλήθειες και εμείς όλοι είμαστε ψεύτες. Σε είπα και εγώ. Από ποιον, δεν άκουσα. Δεν χρειάζεται το πω, να ξέρει ο λαός, εκεί που πρέπει να ξέρουν, ξέρουν. Μα ποια? Δεν μπορεί να την πεις γιατί την ξέρεις. Σε ποιον να πεις την αλήθεια, σε σένα να πω την αλήθεια, τι αλήθεια να πεις. Όχι σε μένα, όχι σε μένα. Φτάνει ο παπάς του ραδιοφώνου. Κύριε Λαπτόπουλε, ποιος παπάς, ρε, έχετε σκάσει από τη ζήλια, βρε, έχετε. Συλλεύεις τώρα, καλά σε λέει, φέρετε από τη ζήλια. Τρελαθήκατε, βρε. Κύριε Λαπτόπουλε, κάνω ένα ερώτημα και είμαι σαφέστατος. Από ποιον πήρε τις μετοχές του ΠΑΟΚ ο κ. Σαββίδης. Του Ζαγοράκη. Ποιος Ζαγοράκη. Ποιος Ζαγοράκη, ο Ζαγοράκης ήταν δίκης με το δικείου. Θέλω να... κύριε Λαπτόπουλε. Από ποιον πήρε τις μετοχές, κύριε Λαπτόπουλε. Από το πρωτοδικείο. Ποιο πρωτοδικείο, κύριε Λαπτόπουλε. Ήταν διοίκηση πρωτοδικείου, λέω. Από πού τις πήρε. Θα πείτε την αλήθεια στον κόσμο, κύριε Λαπτόπουλε. Δεν γνωρίζω. Αυτό τις πήρε. Αυτό δεν... Ναι, αυτό... Δηλαδή, από ποιον τις πήρε. Ποιο αυτό. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Δεν νομίζω να νοιάζει πολύ. Ένα ερώτημα τώρα. Δεν νοιάζει. Είναι τώρα ένα ερώτημα το οποίο μπορείτε να πείτε δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δεν ξέρω. Να το σεβαστώ. Αλλά όχι να πουλάτε τρέλα. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο Παπαθανασάκης πήρε τις μετοχές από τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, πλήρωσε και αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος του Ηρακλή. Ο κύριος Σαββίδης είναι μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ. Δεν είναι πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ναι. Και ρωτώ. Από ποιον πήρε τις μετοχές. Άντε πάρε. Θα πάμε επόμενη γραμμή. Θα μάθω, θα σου πω. Επόμενη γραμμή. Όχι επόμενη γραμμή. Θα σου πω. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω, κύριε Λαπτόπουλε. Πρέπει να είσαι κρυφοπαοξής, ρε Μάνωση. Τζόρνταν. Επειδή όλο μιλάς για τον ΠΑΟΚ και επειδή το μισείς τον ΠΑΟΚ. Δεν είπα κάτι. Ξέρεις τι γίνεται. Για να σε προσβάλλω, πίστεψέ με. Πρόσεξε. Αλλά εμένα, σε αυτή την πόλη, παραγωγή και δημοσιογράφη. Το μίσος με την αγάπη είναι αδέρφια, να ξέρεις. Να ξέρεις. Με σκότωσε εσύ, γιατί την αγαπούσα, λέει το άσμα. Τζόρνταν, άσταυτα σε μένα. Ναι. Σε μένα, άσταυτα. Τι σε σένα. Ξέρεις ότι σε σέβομαι και σε αγαπώ. Mm. Όπως ξέρω το ίδιο τι ισχύει και για μένα. Αλλά σου λέω το εξής. Εμένα τρελό δεν μπορεί να με βγάλουν οι δημοσιογράφοι της προπαγάνδας του ΠΑΟΚ. Τι να σε βγάλουν. Εγώ κάνω μία ερώτηση σαφέστατη. Και δεν μπορεί να μου απαντήσει αν ανοίξει γραμμή ο Μπούζος αύριο, ο Κανελάκης, όποιος θέλει, δεν μπορεί να μου απαντήσει αυτή τη στιγμή από ποιον πήρε τις μετοχές.
Διότι δεν έχει τις μετοχές. Λέω εγώ. Είστε απίθανοι. Και συνεχίζω λοιπόν. Είπε ο ίδιος σήμερα στις δηλώσεις του ότι όσο είμαι εγώ δεν επιτρέπω να δημιουργηθεί μαύρη κοιλίδα και να λερώσω το όνομά μου, γι' αυτό πληρώνω και τα κλαίει. Λέω ψέματα, κύριε Τζόρνταν. Τις δηλώσεις σου δεν τις άκουσα, δεν ξέρω. Α, δεν άκουσα τούτες τις δηλώσεις. Όχι, πει. Μάλιστα. Θα τις δω το... Να διαβάσω μετά. Και να μου πείτε ότι λέω ψέματα. Που σημαίνει τι αυτό. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Ραπτόπουλε. Τι σημαίνει αυτό. Μας έχει πει κάποιος δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τόσα χρόνια από την προσφυγή Κολομπούρδα μέχρι σήμερα πόσα χρωστάει προς τριτούς. Ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως, κύριε. Τίποτα, ρε φίλε. Πληρωμένα είναι τα πάντα. Όχι τίποτα, φίλε. Ο κύριος Δόνης πληρώθηκε και δεν αυτό. Τα πάντα όλα είναι πληρωμένα και ο κύριος Δόνης χρωστάει στον ΠΑΟΚ. Μην μπερδεύεσαι. Δεν ακούω τώρα. Μια ερώτηση στον κύριο Ραπτόπουλο. Σε μένα, με μένα μιλάς τώρα. Ο Δόνης στον ΠΑΟΚ ήταν. Ο Δόνης χρωστάει στον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Τι κάνει. Χρωστάει στον ΠΑΟΚ. Το δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση καταρχήν ήταν. Να μην το χαρακτηρίσω τώρα. Κατάλαβες. Συγγνώμη. Δίκασε την υπόθεση υπέρ ποιου. Ήτανε οι δικαστές αυτοί, δεν ήταν οι αρμόδιοι, κατάλαβες. Όχι ρε, εγώ τον πήρα το Δόνη. Όχι ρε, ένα λάθος έκανε ένας υπάλληλος. Μια χαρά. Α, μπράβο, ένα λάθος έκανε ένας υπάλληλος. Πολλά λάθη έκαναν οι υπάλληλοι όλοι εκεί. Δεν μπορείτε να μου απαντήσετε. Δεν το τα πληρώσαν, όχι. Εντάξει, είναι στα δικαστήρια. Είναι πληρωμένα και χρωστάει ο Δόνης, να ξέρεις. Αυτό που λέει, εσείς λέτε, ο Τζόρνταν λέει ότι είναι πληρωμένα. Όχι, είναι στα δικαστήρια. Ο κύριος Δόνης δεν έχει πάρει ευρώ. Όχι, δεν έχει πάρει. Σας το λέω εγώ, δεν έχει πάρει ευρώ και θα πάρει τη μισή τούμπα. Ναι. Γύρνα την παραμύθα τώρα, γύρνα την. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Στεναχωρέθηκε. Ναι, στεναχωρέθηκαν. Ναι, δεν πειράζει. Βγάζουν κακία, τι έκανε. Στεναχωρέθηκε. Βέβαια, σκάσανε. Έχουν σκάσει. Τι θα βγάλουν άλλο τώρα. Βγάλαν Δόνη, θέμα Δόνη. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα καλέ μου άνθρωπε. Τι γίνεται, καλά. Καλά εσείς. Καλά είστε. Είμαστε καλά. Μια χαρά Κώστα. Λοιπόν, εγώ είμαι Αργιανός, αλλά χάρηκα πολύ που θα βρεις πλούς τα χρέη του ΠΑΟΚ. Σαν Αργιανός. Στοϊκή μέρα. Σαν φίλαθλο. Σαν Αργιανός, ναι. Και θα ήθελα να έχω ένα τέτοιο στον Άρη. Και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που είπες, Κώστα. Πόσο χρονών είσαι. Ναι, αυτό που είπες ότι... Πόσο ετών είσαι. Πόσο ετών είσαι. 16. Ναι, κοίταξε. Μικρός. Εσύ βεβαίως. Σεβαστή ηλικία σου. Σε ευχαριστούμε καταρχήν που πήρες τηλέφωνο. Επειδή είσαι μικρός θα σου πω μια ιστορία. Οι Αριάνοι σαν φίλαθλοι, γενικά σαν οικογένεια, πολλά χρόνια τώρα, όχι και ένα και δύο χρόνια, πολλά χρόνια τώρα, έχουν την εξής φιλοσοφία. Δεν γουστάρουμε κανένα μεγαλομέτωχο στον Άρη. Ναι. Αυτό λέγαν τόσα χρόνια. Δεν το λέω εγώ. Εμείς μόνοι μας θα πάρουμε την ομάδα. Α, μόνοι μας θα τη διοικήσουμε. Πιστεύω. Ναι. Μόνοι μας θα διοικήσουμε την ομάδα. Και πιάζαμε κατά μηνά. Δεν γουστάρανε κανέναν. Οπότε τώρα ο λαός που λέγανε θα διοικήσει την ομάδα. Διοίκηση λαού που λέγανε παλιά κτλ. Ο πατέρας είναι Αργιανός. Πες με είπε ο Ραπτόπουλος αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα σε πει. Πες με είπε αυτό το πράγμα. Άμα το δεις αύριο το πρωί και ξυπνήσεις και ή αύριο το απόγευμα, πότε θα τον δεις ο πατέρας σου. Ρώτα τον, με είπε ο Ραπτόπουλος ότι εμείς οι Αριανοί χρόνια τώρα λέγαμε ότι να τον κάνω το μεγάλο μέτοχο βρε. Λέσχη βρε. Θα πάρουμε τη λέσχη, η λέσχη θα είναι ο μεγάλο μέτοχος. Εμείς οι ίδιοι οι Αριανοί. Οπότε εγώ δεν μπορώ να πω τώρα ότι οι Αριανοί θέλουν μεγάλο μέτοχο. Νομίζω ότι ακολουθούν ένα δικό τους δρόμο και μια δικιά τους φιλοσοφία. Θα μην βγαίνει ο Αριάνος. Εσύ δικαιολογείς και έχεις τη δική σου άποψη που είναι μια άποψη η οποία είναι έτσι, μέσα από το. Εγώ νομίζω δεν πας μπροστά έτσι σαν ομάδα όμως. Ναι, κοίταξε, κριτική μπορείς να κάνεις. Σου λέω. Υγεία, σωστό. Σου λέω όμως τι είπαν οι ίδιοι Αριανοί. Ότι εμείς θα διοικήσουμε τον Άρη μόνοι μας. Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα εγώ τι να πω, ότι θέλουν να πούμε. Τώρα ακούω ένα 16χρονο παιδί. Είναι πολύ, πολύ ωραία να ακούς νέους ανθρώπους. Αλλά συνήθως οι Αριανοί έχουν την κουλτούρα ότι. Εγώ δεν θέλω μεγάλο μέτοχο, μόνος μου σαν διοίκηση, θα έχω τους φιλάθλους μου. Αυτό φίλε άμα το πεις εκεί στους συνοπαδούς σου θα φας κράξιμο να ξέρεις. Μπορεί. Γιατί αυτό που λες είναι υγεία. Κανονικά είναι αυτό που λες, αυτό πρέπει να είναι.
Μα ναι, εγώ τα βλέπω λογικά. Δηλαδή, αν ερχόταν ο Μελισσανίδης πριν 10 χρόνια στον Άρη. Πώς είναι. Ναι, αν ερχόταν ο Μελισσανίδης πριν 10 χρόνια στον Άρη, λέμε, να πάρει τον Άρη, ναι, θα το διώγναμε τις κλωτσιές. Ναι. Ξέρεις, θα λέγανε. Άρα πάρει το Χαριλάου, ρε, πάρει την μπουτίκ να πούμε και τα λοιπά. Το λαμόγιο να πούμε. Δεν τον αφήνανε. Αυτή είναι η. Αυτή είναι η. Δεν τον αφήνανε. Όχι, δεν τον αφήνανε. Αλλά αυτό εγώ δεν το κριτικάρω σαν καλό ή σαν κακό. Απλά το αναφέρω σαν γεγονός. Ναι, η υγεία ποιο είναι. Δεν πρέπει τώρα να βρει και ο Άρης ένα σαβίδι, ας πούμε, να μεγαλώσει. Δεν ξέρω, εγώ στην οικογένεια του Άρη δεν κάνω. Την πεθερά δεν θα κάνω. Κάθε ομάδα λέω. Κάθε ομάδα έχει τη δική της κουλτούρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, νεαρέ. Πάντως, Τζόρνταν. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Έχουμε και καινούριους 16. Βέβαια. Μ' αρέσουν οι απόψεις. Το σωστά είναι. Σε καλό δρόμο. Εγώ θα ήθελα κάτι τέτοιο. Έτσι μόνο δυναμώνει η ομάδα, να ξέρεις. Θα ήθελα κάτι παρόμοιο. Βεβαίως. Ο Αριάνος. Το παιδί ζηλεύει, αλλά καλοπροαίρετα, ρε παιδί μου. Σου λέει, γιατί να μην έχω εγώ τέτοιο. Και εγώ θα ήθελα κάτι το ανάλογο. Σωστά. Ούτε με οπαδισμούς, ούτε με. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Πώς? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σου Τζόρνταν. Καλώς το να. Ξέρεις ποιο τραγούδι πάει για το Μάνο? Ζηλεύω πολύ, ζηλεύω πολύ. Αντίπα βάλε χελιτίδι. Αντίπα. Και κομπή αυτή. Έχουνε σκάσει ρε γάμο. Να γραφτεί. Και αυτός να μην, περνά από την Παύλο Μελά που σε απειλεί. Παύλο Μελά με τις εμείς κυπές. Έλα ρε, αφήστε τα τριλίκια, λοιπόν, μην περάσει ένας επέδα. Σταματήστε. Ναι, εντάξει, αυτά αφού απειλεί τον άνθρωπο τώρα. Είναι δυνατόν τώρα? Από το Χούλι πήραμε τις μετοχές. Από το Χούλι, από το Τάκι, από την Κατερίνη. Ματζαβίνο στέλνει μήνυμα. Πόσο δίκιο τώρα έχεις, τα μπάτσες του κόκκινου βγήκαν αντίθετα. 0-3 έχει, έπρεπε να σε ακούσω, ρε. Ρε Ματζαβίνο. Ρε Ματζαβίνο, γλυκό αγόρι. Συνέχισε, φίλε. Συνέχισε. Λέγε. Ραπ, πόσα χρόνια με ξέρεις, ρε? Ξέρω εγώ πόσα. Ακόμα στο Οδύσσια με παρακαλά και να δούμε να μου κάνεις να, για παρέα να με έχεις. Με πάντα ήθελα ρε φίλε παρέα εγώ, γιατί κακό είναι να θέλει ο άνθρωπος, είναι κοινωνικόν. Γιατί η παρέα η καλή... καλά ρε, στον αέρα δεν με κατάλαβες, δεν μπορώ να σου πω στον αέρα ποιος είμαι. Γιατί να μην πεις. Λοιπόν, δεν λέει. Δεν λέγεται. Άσε τώρα, τι θα κάνω, το κοτσομπόλι στον αέρα, είμαι και αυτός, σε ξέρω και τόσα, είπα... Όχι, μια... λέω ότι εγώ γενικά δεν έχω πρόβλημα να... Μ' αρέσει η παρέα. Είμαι και... Επειδή είμαι εκρηκτικός χαρακτήρας και νευρικός, συνήθως ψάχνω παρέα ήσυχη. Δεν ψάχνω παρέα ανάλογη με όποτε τα μούτρα μου. Με βρήκε... Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω μία. Όποτε βρεθήκαμε, με είδες σε επεισόδια. Ένα. Το σου λέω. Ένα. Λοιπόν, είσαι χρουσούζης, αυτό το λέω. Εντάξει. Δεν πειράζει. Εντάξει. Έχω και εγώ τα κουσούρια μου. Εντάξει, έγινε. Τα λέμε μικρέ. Για χαρά. Εδώ μας τα επιστρέψαμε, Δημήτρης Καναλάκης, εδώ μαζί με την Τάνια Δήμου. Λέγε ρε Τζόρνταν, γλυκό αγόρι. Χαρούμενο είσαι, ρε. Βέβαια. Τα ψάρια πότε τα πληρώσει? Εγώ γόβες τα βάλω. Όποτε γουστάρεις. Εγώ με πήρε ο Ανδρώνης γόβες. Εσύ το πόδι σου είναι λίγο μεγάλο, λέει. Κάτσε ρε. Σαν δηλαδή, εγώ θα σε πάρω. Δηλαδή λέω, άμα ήταν σαν το δικό σου το πόδι, λέει το χιλιτίδι, πού θα βρει λέω γόβες. Το λέω τον Ανδρώνη. Εσείς δεν είστε άνθρωποι. Εσείς είστε υπερφυσικοί άνθρωποι, λέω. Τέλος πάντων, εγώ σαν άντρα τα έχασα. Δεν τον πίστεψα ότι θα πληρώσει τα χρέη cash. Θα τις βάλω. Μέσα στη βδομάδα θα σας πούμε μισή ώρα πριν. Γι' αυτό σε γουστάρω ρε φίλε. Τη μέρα και την ώρα. Τι να κάνω. Δηλαδή τώρα είσαι σύντα... ακουμπλεξάριστος. Ναι. Τηρείς αυτά τα πράγματα. Τι αυτό... αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχω πει και, κάτι άλλο, δεν θυμάμαι τι, ότι θα βγω γυμνός στην πλατεία στο τέλος. Τώρα εκεί πρέπει να πάρουμε άδεια γιατί μπορεί να μας πάνε μέσα. Αλλά όταν λες κάτι, έχουμε πει πολλά σωστά πράγματα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Πολλά. Πέσαμε σε προβλέψεις μέσα και τα λοιπά. Πέφτουμε και σε εσφαλμένες προβλέψεις. Εντάξει, είναι η κοινωνία τέτοια, μας έχει κάνει και δύσπιστος, το καταλαβαίνω. Εγώ είμαι δύσπιστος ρε, σε όλα. Εγώ πρόσεξα να δεις. Είμαι. Εγώ ζυγίζω την κατάσταση. Πάμε στον κόσμο, ρε. Πάμε, γέμισαν οι γραμμές. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε Κωστή και Ιορδάνη. Νάτος. Καλώς τον. Νάτος. Πρώτα είμαι αυτός που γκρίνιαζε εγώ.
Ζητώ συγγνώμη και από τον Ιορδάνη και από τον Γιαννάκη το Σαββίδη. Μάλιστα. Βγάζω το καπέλο μου. Σε βγάζω το καπέλο. Λοιπόν, εύχομαι τώρα τον Μάιο ή τον Ιούνιο να κάνει άλλη μία παλικαριά, να κάνει μεταγραφές. Πολλά δεν θέλεις. Όχι, αυτό... Δεν θέλω αυτή... πολλά. Ούτσενα. Όσο μπορεί να φέρει... Ούτσενα. Αυτή η κίνηση που έκανε σήμερα μου δείχνει εμένα ότι θέλει να προστατέψει... Λοιπόν, και τον ευχαριστώ πολύ... Μπράβο. Γιατί βοήθησε με αυτό που έκανε και την ελληνική κοινωνία. Γιατί χρειάζεται λεφτά... Α, πάρει σύνταξη εσύ, ε. Η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή με την κρίση που έχει. Συνταξιούχος είσαι. Λοιπόν, εγώ χρωστούσα στο Δήμο... Άκου. Πώς μπορεί η Ελλάδα να πληρώσει που είπα σε Βίδης. Εγώ το 2007 έκανα μια λακαμία με τα μάξη και μου στείλανε πρόστιμο 150 ευρώ. Δεν το πληρώσα. Και ενώ συνήθως είμαι πολύ τυπικός, δεν χρωστάω πουθενά και σε κανέναν. Ούτε σε κράτος, ούτε σε ιδιώτη. Χρωστάω όμως αυτό το 150 μου κάθισε στο λαιμό. Δεν ξέρω πώς το πήρα, στραβά, και δεν το πληρώνα. Το 2008 μου έρχεται η ειδοποίηση, δεν το πληρώνω. 2009 κάθε χρόνο μου ερχότανε και μία. Δεν έχω παράπονο δηλαδή, όταν πω ότι. Που δεν το με ειδοποίησαν. Με ειδοποιούσαν κανονικά. Όχι. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή λέω. Έπαθα κάτι με την υγεία μου, ευτυχώς το ξεπέρασα. Ήταν κάτι που το ξεπέρασα. Λέω, ρε εσύ αύριο. Μπορεί να πάθουμε κάτι και να μην. Δεν πάω το πληρώσουμε. Μπορεί να το πληρώσουμε, δεν είναι τίποτα. Πάω στο Δήμο, στο Ρουφιάνο του Δημάρχου. 2,70 λέει. Λέω γιατί 2,70, γιατί λέει πήρε προς αυξήσεις πριν 2 μήνες. Λέω τώρα τι γίνεται. Το πρώτο πράγμα που του είπα, δεν μπορούμε να βρούμε καμιά πολιτεία που να το σβήσουμε. Πρώτον. Λέει μα, λέω δεν θέλω να υποχρεωθώ. Δεν γίνεται, λέω τουλάχιστον το πληρώσουμε, λέω το πρωτογενές κεφάλαιο. Λέει τώρα με τα χρέη που θα γίνει, μέχρι τις 26 του Μαΐου μπορείς να έρθει να το πληρώσεις. Το πρωτογενές. Δηλαδή θέλω να πω και στον κόσμο. Μέχρι τις 2 Ιουνίου είναι. Εμένα με είπε από το Δήμο 26 Μαΐου. Να. Εγώ 20-21 Μαΐου θα βγάλω τα 150 ευρώ, θα πάω να τα δώσω για να μην χρωστάω τίποτα. Θα πλήρωνα 270. Οπότε, όλοι έχουμε κάποια μικρή εκκρεμότητα τέτοιου είδους και καλό είναι να τα χώσουμε. Λέγε τώρα, συνέχισε. Λοιπόν, ναι, να συνεχίσω. Ο φίλος μας ο Μάνος τα ξέρει όλα που χρωστάει ο ΠΑΟ και στο δόνι όλα τα ξέρει. Αλλά του κατσαμπεί τα λεφτά... Αντί για τα λεφτά του κάνω δώρο ένα κολάρο. Γελάτε, ε. Το κολάρο έμεινε στο κατσαμί. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ βρήκε τον δρόμο του νομίζω σήμερα. Ναι. Και θα βρει ακόμα σκάλι 3 ημέρες. Ναι. Και εύχομαι τώρα οι υπόλοιποι να το στηρίξουμε. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν το στηρίζατε. Μέχρι τώρα πολύ γκρινιάζαμε. Ήτανε δύσπιστη, και δεν στηρίζαμε. Δίκιο. Δηλαδή, πολύ γκρινιάζαμε. Δηλαδή για να καταλάβω τώρα ας πούμε μήπως ακουστεί και το όνομά του από την Κερκίδα. Κόλπα ιστορίες. Δεν ξέρω αν ακουστεί το όνομά του αλλά οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Σήμερα μ' αρέσεις ρε φίλε. Ναι. Μάλιστα. Μα έτσι είναι ο Δάνη. Ναι. Μ' αρέσεις. Κατάλαβες, έτσι είναι. Ωραίος. Πώς θα το κάνουμε. Και περιμένουμε μεταγραφές. Ο Ούτσενας είναι αυτός που έλεγε εγώ δεν πιστεύω ότι θα πληρώσει τα χρέη. Ναι. Όχι δεν πιστεύω. Περιμένω έλεγε. Ναι. Πότε. Μακάρι αλλά δεν πιστεύω αυτό έλεγες. Για να τελειώσουμε. Αυτό το γεγονός ότι με τον Τζίπρα συνεννοήθηκε καλύτερα. Έγινε η συνάντηση με τον Πούτιν και τα λοιπά. Μας πάει και σε άλλες σκέψεις. Δηλαδή... Το πάω και σε πιο έτσι έξω από τα ποδοσφαιρικά επίπεδα. Δηλαδή το γεγονός αυτό ότι με τη Νέα Δημοκρατία το δουλεύανε και με το Πασόκ και ενώ με τον Τσίπρα είχε καλύτερη χημεία, καλύτερη συνεννόηση κτλ. Είχε και το ραντεβού με τον Πούτιν. Λέω ότι αυτό και επιχειρηματικά μου δίνει το δικαίωμα να σκέφτομαι. Μπορεί να πάρει δουλειές, ρε παιδί. Μπορεί να πάρει κάποιες δουλειές. Καλές δουλειές. Έχει πετύχει το στόχο του. Για να δούμε. Τα λέμε. Πέτυχε το στόχο του. Γλυκό αγόρι τα λέμε. Καλό, επόμενη βράδυ, καλό βράδυ. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έπεσε καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Φίλε. Έλα φίλε. Ναι, ζήτησα τις πιάτσες στα τερέκια για να μας πούνε
Τι έγινε με τα Γιονέρη τελικά, με ποιον ήταν τα Γιονέρη και ο διαιτητής? Με κανέναν. Με κανέναν. Έπαιξε για τον εαυτό του, δεν κατάλαβα γιατί. Μάλιστα. Είδες το μάτς και είδες ότι δεν έπαιξε για τον εαυτό του, δεν παίξαν οι άνθρωποι για τον εαυτό του. Έπαιξε για τον εαυτό του, έτσι. Ναι, έπαιξε. Άρα ο Πασεραϊκός ο Μαθάρα, μπήκε να πούμε. Μήπως είδες το παιχνίδι, απλά τώρα λες για να πεις. Όχι, λέω για να πω. Λοιπόν, ο Πανθεραϊκός έχει τρεις ευκαιρίες. 21, 25 και 65 τον γκολ. Το Αγιονέρι έχει 9 ευκαιρίες τελικές. Οι 7 είναι στην εστία. Ναι. Λοιπόν, ό,τι έκανε ο Πανθεραϊκός και στην Καβάλα, ό,τι προσπάθησε να κάνει και στο Χαριλάου που δεν του βγήκε, ναι, απλά στο Αγιονέρι του βγήκε. Γιατί λες πράγματα τώρα αυτή τη στιγμή τα οποία δεν ισχύουν για τίποτα, απλά έτσι τα λες για να τα πεις. Άρα λοιπόν ο Πασεραϊκός, παλικαρίσια πήρε το μάτς. Δεν μου λες, αφισβήτησε κανένας από εμάς ή είχαμε κανένα πρόβλημα με τους οπαδούς του Πασεραϊκού ή με τον Πασεραϊκό εμείς προσωπικά? Όχι ρε πουλάκι μου, αλλά λέγατε να οι διαιτητές που πες τον Πασεραϊκό και πώς κερδίζει πάντα κτλ. Πώς κερδίζει πάντα? Ο Πασεραϊκός στον πρώτο γύρο είχε την εύνοια της διαιτησίας, γιατί γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει παιχτεί. Και στο δεύτερο γύρο η μοναδική ομάδα που αν έπρεπε και υπήρχαν βάσει των δύο γύρων, ας πούμε, να πεις ότι ανεβαίναν δύο ομάδες, θα ήταν μόνο ο Πασεραϊκός και ο Άρης. Δεν μπορούσε να ανέβει καμιά άλλη ομάδα. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα τη δεδομένη στιγμή για εσάς όλους εκεί? Το πρόβλημα για εσάς είναι. Μήπως δεν πάγετε μεροκάματο για να ασχοληθείτε? Μεροκάματο από τον Άρη ποτέ δεν είχαμε. Όχι από τον Άρη. Πλήρωσε ο ΠΑΟΚ τα χρέη του, τελείωσε η ομάδα, καθάρισε. Έχει να κάνει τα μεγαλοπίβολα σχέδιά του άνθρωπος, άρα έχετε με την ασχοληθεί. Ναι. Πώς γίνεται εσείς όλοι που είστε στην Α Εθνική να κυνηγάτε περισσότερο αυτούς που είναι στη Γ και να ασχολούστε με αυτούς? Καλά, εγώ ανήκω πουθενά. Ο Άρης, ναι, όσο κι αν εγώ έχω κράξει τον Καλαϊτζίδη και τον κράζω από την πρώτη μέρα, ναι, είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να δώσει λεφτά. Ναι. Αυτό πρέπει να το σκεφτείτε όταν δεν ανεβείτε φέτος και πρέπει να το ξέρετε. Δεν έχει σημασία. Ας μην ανέβουμε φέτος. Εγώ προσωπικά δεν θέλω Άρης να παίξει την παράδειγμα για να ανέβει. Γιατί? Δεν θέλω, με ενοχλεί. Δεν σε νοιάζει εσένα? Όχι, με ενοχλεί. Δεν είναι δεν με νοιάζει. Με ενοχλεί. Πρόσεχε. Μην βάζεις τον άλλον λόγια που δεν έχει πει. Ρωτάω. Με ενοχλεί. Σε ενοχλεί. Δεν γίνεται να είμαι Άρης και να μην μπορώ να πάρω ούτε πρωτάθλημα στη Γάμα. Να το πω έτσι. Ομά. Με ενοχλεί. Εκάστα κάνω αφημί ή καμιά καλά μπαράζ, γιατί δεν όχι. Δεν θέλω ούτε αφημί. Δεν είμαι Ηρακλής να πάρω αφημί. Δεν είμαι Ηρακλής. Δεν με θέλω το αφημί. Αν ήθελα αφημί μπορεί τώρα να ήμουν στη Σούπερ Λίγκ εδώ και τρία χρόνια. Τι να το κάνω το αφημί, θα μου λύσει τα προβλήματα? Αν δεν καθαρίσω το σπίτι μου από μέσα σε όλους αυτούς που συμμετέχουν στις ίδιες διοικήσεις 70 χρόνια, θα λύσω εγώ το πρόβλημά μου με το αφημί? Γιατί? Για να ξαναπάω στην Αθλέτικο ή στην Άπολη ή στην Τνιέπρ, ας πούμε, και να ξαναπάνε όλοι τα πατζαντάν. Σωστά μιλάει. Οι γνωστοί, άγνωστοι, τα μεγάλα ξενοδοχεία. Τι να το κάνω το φημί, άμα τους ξαναχρεώσω. Το ξαναχρεώσω. Ποιος ο λόγος, δε φίλε? Να πάει να πάρει τώρα το καλοκαίρι 5 παίκτες, 6 παίκτες που τους χρειάζεται η ομάδα σε κέραιες γραμμές. Να κάνει ένα πρωτάθλημα αέρας από τον πρώτο γύρο. Να τερματίσει και να αρχίσει από το Πάσχα να φτιάχνει ομάδα για την Β' Εθνική. Τώρα αν τα συμφέροντα, τα μη, δεξιά, αριστερά, ρίξουν άλλες 10 ομάδες από την Β' Εθνική γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και ανεβάσουν άλλες 2-3 ομάδες από τη Γάμα. Θα σε χαλάσει. Ρίξουν 2-3 ομάδες στη Β'. Θα σε χαλάσει. Δεν θα χαλάσει κανέναν αριανό. Αυτό λέμε, για. Ναι, αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, με τη δεδομένη στιγμή έτσι όπως είμαστε, δεν μιλάμε για τα αν. Μιλάμε για αυτό που έχουμε μπροστά μας. Και όσο για την πραγματικότητα, δεν υπάρχει περίπτωση ο Πατζιαράς να πάει να χτυπήσει το παιχνίδι Πασεραϊκός Εξαδράμας. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Σαν Πατζιαράς. Ο Πασεραϊκός ήταν η μοναδική ομάδα που πέρασε μέσα από τη Δράμα στο πρώτο γύρο 0-2. Με τον Πατζιαρά δεν ήταν προπονητή η Δράμα τότε. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο Πατιαράς έχει ένα αλφα ποσοστό γιατί από τον Άρη δεν πήγε ποτέ να δουλέψει στη Γάμα Εθνική και δεν τον ήθελε κανείς.
και είναι Γεργανός ο Αντρέας και όπως και ο μπαμπάς του, λοιπόν, με κάποια άλλα προβλήματα κτλ. Δεν επιθυμεί. Εσύ πιστεύεις ότι η δόξα δράμας θα χτυπήσει το παιχνίδι των Σερών την άλλη Κυριακή? Δεν νομίζω. Δηλαδή αυτά πατώμαστε εμείς Γεργανοί από τη στιγμή. Σωστό. Είναι λίγο περίεργο. Σωστό. Να ξαναχάσει το πρωτάθλημα όπως το χάσε πέρσι από τον Αγροτικό Αστέρα. Το ότι γίνανε... Δηλαδή ο Αγροτικός Αστέρας ήταν μεγαλύτερος αντίπαλος από ό,τι ο Άρης, έτσι? Όχι. Ο Αγροτικός Αστέρας απλά ευτύχησε, διότι ένα λάθος του Πανσεραϊκού, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, τον κάνανε να είναι πρώτος με τέσσερις βαθμούς. Και δεν έχασε την άνοδο. Το ότι ο Αγροτικός Αστέρας έχει έναν άνθρωπο που είναι, υποτίθεται και αυτός Αριανός, γιατί έκανε παρέα με τον φίλο σου τον Φυρό. Και ξέρεις ποιος είναι, έκανε και στον πάγκο φέτος που έριξε τον Απόλλωνα και έμεινε αυτός. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ο συγκεκριμένος, ο οποίος ξέραμε τι παρέες είχε και ποιους είχε φίλους. Τέτοιο άνθρωπο ο Άρης δεν έχει, δυστυχώς. Επειδή το ποδόσφαιρο σε αυτή τη χώρα δεν είναι καθαρό, γιατί χτυπιέστε όλοι για τον Άρη. Ο Άρης είναι βρώμικος που το λέτε, είναι μη αξιοπρεπής. Μη το ένα, μη το άλλο, γιατί δεν πλήρωσε παίχτες, γιατί έφαγε λεφτά, γιατί έφαγε από τρίτους. Ωραία, και οι υπόλοιποι έχετε δει τι έχουν κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Κομπότης τι έχει φτιάξει με τη Λιβαδιά. Ο Αρβανιτίδης τι έχει φτιάξει με τη Βέρεια. Ο Πλατανιάς τι έχει κάνει. Η Καρονή τι έχει κάνει. Η Λάρισα κάποτε τι είχε κάνει. Ο Ηρακλής πώς ανέβηκε στην κατηγορία. Με απόφαση υπουργού δεν ανέβηκε. Αριανού. Ανέβηκε παιχτικά από τη Δέλτα και δεν το θυμάμαι. Αριανός την ανέβασε. Αριανού δεν έχει σημασία. Αριανός ήταν ένα. Δεν έχει σημασία. Ποιος ήταν, ο Ιωαννίδης. Δεν έχει σημασία. Ο Ιωαννίδης. Στο μπάσκετ οι τρεις ομάδες της πόλης δεν βοηθήθηκαν από τον κύριο Βενιζέλο. Ο νέος Πανιώνιος πώς παρέμεινε τόσα χρόνια. Δηλαδή, σε όλη τη βρωμιά του ελληνικού ποδοσφαίρου σας ενοχλεί η μη πληρωμή των ποδοσφαιριστών από τον Άρη και ότι ο Άρης είναι ένα αξιοπαθούντας. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι τι είναι, τίμοι και κύριοι στις πληρωμές τους. Μήπως δεν χρωστάει στο φίλο σου τον Κούτσιο ΠΑΟΚ λεφτά? Ναι, το χρωστάει. Οι παλαιότερες διοικήσεις, όχι τώρα που είναι ο κύριος Σαββίδης. Ναι. Όχι ο κύριος Σαββίδης, οι παλαιότερες δεν χρωστούσαν. Βέβαια. Ο Κολομπούρδας δεν ήταν αυτός που έκανε αγωγή εναντίον του ΠΑΟΚ, δεν έκανε εγώ. Τι έκανε. Πολλά έγιναν, βέβαια. Δεν έχει σημασία αν είναι ένας ποδοσφαιριστής ή δύο. Πολλά έγιναν, μόνο αυτός ήταν. Το θέμα είναι ότι όλοι το πρόβλημα το είχαν κάποια στιγμή. Βέβαια. Ευτύχησε ο ΠΑΟΚ να έγινε έναν άνθρωπο που έφερε λεφτά από πού τα έφερε, δεν ξέρουμε από πού τα έφερε. Δικό του θέμα είναι, αυτός ξέρει. Ας το ψάξει το ελληνικό κράτος, ας το ψάξει. Καλά, μην το πλατιάζεις τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα, θα μείνουμε γάμα εθνική, τι θα κάνουμε? Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν μπορεί να ανέβει ούτως ή άλλως, γιατί δεν υπάρχει πιο Πανσεραϊκός να χάσει το μάτσο με την Τετράδα. Μάλιστα. Είναι δεύτερος, τελειώνει δεύτερος. Ο πρώτος δεν ανεβαίνει μόνο από τη γάμα. Μόνο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή παραμένει στη γάμα. Ναι, αλλά σαν επιλαχών. Ναι. Σαν επιλαχών. Ναι. Μπορεί. Ποιος το λέει? Εγώ του λέω, ποιος το λέει? Εσύ το λέει. Έχει βγει κανονισμός που αναφέρει? Όχι, δεν βγήκε. Αλλά ο Άρης ελπίζει. Λοιπόν. Ωραία. Είναι λογικό είναι να ελπίζουμε. Ποιος δεν θέλει να βρει το φως του? Ξέρεις κανένα τυφλό άνθρωπο που δεν θέλει να βρει το φως του? Άρα περιμένουμε, αναμένουμε. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Τα λέμε. Ναι, το αναμένεις να δεις κάτι. Από εκεί και πέρα όμως, η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσεις μέχρι να έρθει αυτό το κάτι που θα σε κάνει να ανέβεις μια κατηγορία ως επιλαχών, είναι ότι πρέπει να προσθέσεις 5-6 ποδοσφαιριστές. Ναι, άλλο λέω. Εντάξει, αυτά είναι για αργότερα. Δεν μου λες. Να κάνεις... ο Κάλλας μένει. Κατά σε. Και γιατί να μην μείνει, γιατί πού να πάει δηλαδή. Συμφωνώ μαζί σου, τα λέμε. Σου λέει ο άνθρωπος.
Δεν βγαίνει ο ΓΑΜΑ ΒΙΤΑ Εθνική. Τώρα κάνει κουμάντα. Έχω κάτι καλύτερο. Σταθερή διοίκηση, βέβαια. Προγραμματισμένο σου. Ρε, από όταν πληρώνει κάποιο, πληρώνει. Δεν δανείζει. Και ο ΠΑΟΚ την τύχη τη σε κάποια έχει, λέει. Αλλαγή έδρα θα γίνει. Τι κάνει, δηλαδή, χαρίζει. Ο Άρης ανέβει στο και δεύτερο. Είμαστε όλοι στη στρατευμένη σε αυτό. Με την άμμο κούτο χρήμα μιλάει έτσι κι αλλιώ τότε και με κάλα στα μπουν και δύο Γερμανοί, λέει. Γερμανού σκέφτεται αυτό. Τζόρντα, μη χαίρεσαι, θα γυρίσει την εξουσία ξανά ο Γαύρο. Ναι. Ο Σαμαρά θα ακυρώσει τη ρύθμιση του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ο Άρης λέει αλάνια θα μαρτυράτε την ώρα που. Θα μαρτυράτε την ώρα που τα πλήρωνε. Πήγε 7 Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Πρόσεχε, έρχονται χρόνια δύσκολα, φίλε. Πρωί θα γίνει. Η Τζερόνιμε, πρωί θα γίνει. Ραπτόπουλε, δεν ξέρω αν το βλέπεις και εσύ, αλλά εγώ διακρίνω μια ζήλια στην πόλη γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έγινε τελικά ομάδα τραβεστή. Γεια σου, Τζόρνταν, μεγάλες αρτιέρες πάρε για την Εμμανουέλα και τον Γερμανό χαμάλι. Εμμανουέλα, είμαι εγώ, ρε. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Τζόρνταν, εδώ είναι. Είσαι καθηγητής, ρε φίλε. Έλα, ρε. Είσαι καθηγητής, να σου πω. Έλα. Έχεις καμία σχέση με το Πανσεραϊκό? Όχι. Φιλίες έχει. Μάλλον γι' αυτό σε γουστάρω πολύ, γιατί είσαι πασεραϊκάρα. Να τα. Όχι, ρε, τι πασεραϊκάρα. Εντάξει. Α, λοιπόν, τι λέει, πώς βλέπετε τα πράγματα. Σεραίος, ρε. Σεραίος, ναι. Σεραίος είναι, δεν τον ακούς. Λοιπόν, ακούστε που σέγουν τα πράγματα. Ναι, το δημοτικό στάδιο γεμίζει, στο 30 είναι 5-0. Σιγά, χαλάρωσε. Α, τι, αυτό έχουμε μαδάρα. Έλα, 2-0 το μάτι, σταμάτα. Τι είναι, 2-0. 2-0. Αυτά. Δεν ήθελα τίποτα. Ήθελα να πω μια καλησπέρα στον Τζόρντα γιατί είναι πολύ καθηγητής. Είναι καθηγητής. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Okay, boy. Okay, boy. Bye, bye. Απόλλων είμαι και χάρηκα για την κίνηση του Σαββίδη. Εύχομαι να έρθει και ένα Σαββίδη και στον Απόλλων. Εσύ, φίλε, ναι, δεν είσαι Αριανός. Εύχεσαι να έρθει ένα μεγαλομέτωχο στην ομάδα. Έτσι είναι, βέβαια. Οι Αριανοί δεν θέλουν. Όλοι το εύχονται. Ναι, πλην των Αριανών. Σου λέει εμείς, μόνοι μας. Γάμα εθνική. Τοπικό. Β' εθνική. Μόνοι μας τα κάναμε, μόνοι μας θα δουλεύουμε. Είναι θέμα ζωής. Είναι... Πώς το λέμε, ναι. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Ολυμπιακός ο Βασίλης είμαι. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου, ο Τεφορμέ. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Λοιπόν, εγώ είμαι πρωταθλητής. Βέβαια. Μελλοντικός κυπελούχος. Μπορεί να είναι το τελευταίο αυτό, να ξέρεις. Τι? Το πρωτάθλημα που πήρες μπορεί να είναι το τελευταίο αυτό, να δούμε. Να κάνω μια... Δεν είναι κυρία Τιόρταν, αλλά ίσως εσύ 5 και πήγες μείον 15. Ναι, το ξέρω. Αυτό το έχεις σκεφτεί. Το ξέρω, το είδα. Τι να σκεφτεί κανείς. Το είδα αυτό. Έκανες αυτοκριτική. Τι είδες, διαιτησίες και τέτοια. Εσύ δεν τα είδες. Τα είδε και διαιτησίες. Εγώ και δεν είδα τίποτα. Άκου. Είδα και δόριους ύπου στην ομάδα μου, είδα και διαιτησίες, είδα πολλά εγώ. Πολλά γίνανε. Τέτοια... Σε παρακαλώ πολύ, ίσως είναι 5, πήγες μείον 15, δεν οφείλεις να μιλάς. Όχι, ο ΠΑΟΚ αθώωσε την ΚΕΡ, τον Καραμελίδη και τον άλλο, τον Σταυρίδη, τον Κυρτζίκη. Τους αθώωσε με τη συμπεριφορά του την αγωνιστική. Και εκεί πάω. Πάνω. Ναι. Τώρα πλήρωσε τα χρέη. Ο Μανινάκης κάτω ανεβάζει 15 εκατομμύρια το... Ποιο? Το πλεόνασμα, πώς το λένε. Το budget. Το γενές πλεόνασμα, το budget. Θα το πω εγώ, ας πούμε. Το budget. Το budget. Το Μποντέα δηλαδή από 2 θα τον δώσει 7 τώρα. Το Μανιά πώς θα τον δώσει. Τρελάθηκες, ρε. Το Μανιά πώς θα τον δώσει. Το Μανιά, ρε. Το Μανιά τον πήραμε για να τον δώσουμε κάπου δανεικό, από ό,τι πιστεύω. Θα πάρουμε παίχτες. Στη θέση του Διαμαντάκου τον πήρατε, δηλαδή. Τα χρέη τα πληρώσατε. Βέβαια, Κασέρι, μόνο εμείς το κάναμε αυτό. Μόνο αυτή το κάναμε. De facto. De facto, Κασέρι. Κασέρι. 10.886. Αλλά. Δηλαδή, μπορείς να ανταγωνιστείς το Μαρινάκι του χρόνου. Το συζητάς αυτό. Τα ίσα. Τα λεφτά ρεντερβίς έρχονται από τους αγωγούς από κάτω, αφού ξέρεις. Ναι. Άλλο σε ρωτήσω. Μπορείς να ανταγωνιστείς. Δεν μπορώ, αφού το έδειξε. Θα προστατέψει την επένδυση του άνθρωπος. Θα πάρεις παίχτες. Έτσι λέω. Θα πας για πρωτάθλημα. Έτσι βλέπω εγώ. Θα πάρεις προπονητή. Ας το να μόνο τον Τζόρνταν μια μέρα να χαρεί κάτι καλό για την ομάδα του. Και θα δούμε και αυτό ζηλεύει. Ζηλεύεις. Ζηλεύεις, λέει. Βέβαια. Όχι, δεν ζηλεύω καθόλου. Εγώ είμαι ευτυχισμένος. Πήρα πρωτάθλημα, θα πάρω κύπελο. Εντάξει. Μια χαρά πήγε χρονιά και χωρίς να έχω ομάδα, χωρίς να απολαύσω. Γιατί εγώ βλέπω το ποδόσφαιρο και αυτή. Φιέστα δεύτερη φορά με κίζα διαιτή έκανες. Κοίταξε να δεις, Τζόρνταν, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός συνδεσμίτης. Είμαι Ολυμπιακός που βλέπει και την άλλη ομάδα που παίζω. Ναι. Βλέπω και τις δύο ομάδες. Και είδα φέτος ότι... Έχεις την καλύτερη ομάδα. Μου κάτσε η χρονιά. Α, εντάξει. Είσαι ο συν 5, φέρνω 2-2 με τα Γιάννηνα, πας να φύγεις μπροστά και... Και πετάω τον Αρετόπουλο, ας πούμε, να μην φύγεις μπροστά.
Δεν τα λέω με τους διαιτητές. Εγώ βλέπω ποδόσφαιρο. Ναι. Κοίτα, ότι χρησιμοποίησες στο 1 τρίτο του πρωταθλήματος διαιτησία για να βγεις μπροστά, δηλαδή για να ανατρέψεις τον ΠΑΟΚ, είναι ένα πρόβλημα. Ρε, έδιωξες το Ματζουράκι από την Καλονή, γιατί τόλμησε και είπε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε Παλικαρίσια νίκη με τον καλύτερο Έλληνα προπονητή. Ο Ματζουράκης έφυγε από την Καλονή όταν έχασε 0-5. Όχι, κάνεις λάθος. Όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ την Καλονή. Καλά σε λέει. Μετά το 13 άκουρε να μαθαίνεις τώρα. 14 Γενάρη έπαιξε ο ΠΑΟΚ μέσα στην Καλονή. Όχι ρε. Άιτε βρε να μάθετε λίγο. Ποιο 0-5 έφυγε. Βγήκε ο άλλος από τον Όφη, είπε θα σπάγα την τηλεόραση να πούμε γιατί αδίκησα τον ΠΑΟΚ. Και την άλλη μέρα τρώει μείον 6. Μαγιά του Ολυμπιακού είναι αυτή. Άιτε μάθετε λίγο. Πάει Βέρεια στο άρμα του ΠΑΟΚ. Πάρτε τα στημένα να πούμε στη φορά. Η κύπα από μέσα να πούμε. Έτσι μπράβο. Άντε μπράβο. Όλα. Αλλά και εσύ τι θα κάνεις τώρα, θα κάνεις μεταγραφές. Θα δούμε ρε φίλε, θα δούμε. Θα το δείξει. Και το κάτι παραπάνω. Εγώ θεωρώ τώρα. Δούμε. Θεωρώ Βασίλη ότι τώρα. Λέει 15 εκατομμύρια. Μπορεί να ρίξει και ο δικός μας. Θεωρώ ότι έριξε τα λεφτά, προστατεύει την επένδυση. Να σου πω κάτι Γάβρε και Τζόρνα. Θα δανειστώ κάτι από την Ευρωδονία. Μισό λεπτό. Τώρα δηλαδή οι παοξίδες δεν πρέπει να κάνουν 21.000 διαρκεία. Βέβαια πρέπει να κάνουν. Να το πούνε, να ρε μαγκά. Για ποιο λόγο να το πούνε. Δίπλα σου είμαστε. Να του πούνε, να ρε δίπλα σου είμαστε. Δίπλα σου είμαστε. Μόλις βλέπουμε κάτι καλό, δίπλα σου είμαστε. Προχώρα μεταγραφές. Τι θα κάνει. Θα πάνε τώρα με τον Παναθηναϊκό ή με την Τρίπολη 5.000 και θα θέλουν μεταγραφές. Το τρίτο το μακρύτερο θα του έφερνα εγώ, ρε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, βέβαια είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ άμα ανοίξω τα διαρκεία, λέω είμαι Σαββίδης, παιδί μου, και ανοίξω διαρκεία και βλέπω έχει 3.000-4.000 διαρκεία, γιατί να κάνω μεταγραφές, ρε φίλε. Με Κοροβέση και Θεαγέννη, Χαρίση και Ιπποκράτη και τέτοια. Ο Κοροβέσης και ο Χαρίσης εξεφτύλησαν όμως, πρόσεξε. Γιατί εσένα ποιος είναι. Αυτοί σε ξεφτυλίσανε, πρόσεξε να δεις. Και στα Γιάννενα και στο Καρασκάκη. Άκουσες τη σούπα και στα Γιάννενα και στο Καρασκάκη. Καλά σου λέει αύριο τώρα. Στο Καρασκάκη. Στο Καρασκάκη. Όταν εσύ έτρωγε 4. Με δύο γκολ κάλπη καρέκλα. Άιτε, μα η Μουδένια γκολ ισοφάρισε. Άντε, μπράβο, ναι, σωστό. Σωστό. Τέλος πάντων, εντάξει, εύχομαι να πάτε καλά. Έβγεσαι. Και στο βόλεϊ σας παραδέχομαι. Στο βόλεϊ σας κάναμε. Με τους δικούς μας παίχτες. Τεμ ντε κουρ. Να, ακού τι λέει. Δεν προπονεί και δικό μας. Γιατί εγώ έβλεπα βόλεϊ από παλιά. Ναι, από μικρό παιδί. Κλείσε ρε, προπουλιάρη, κλείσε ρε. Με αύξηση με το κου κεφαλαίο πήρε τα 2/3 ρε παιδιά, λέει. Δεν τις πήρα που κάνεις συμμετοχές. Αύξηση με το κου κεφαλαίο έγινε επειδή το μάνουν, ναι, και εγώ κόλλησα. Μάλλον έχει σκάσει από τη ζήλια σου μια ζωή μικρή ομάδα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Μια πόλη, μια ομάδα. Τη ΑΕ ποντίον πήρε. Του Ήρα τη έχει ο Ρέμος, λέει ακόμα. Λέει ο 137. Ο παδέ τη μπλε πουστάρδα, λέει τη ομάδα τραβεστή. Άντε αγόρι μου, ντουμπεκιά σου, λέει. Ακού, ντουμπεκιά σου. Ντουμπεκιά σου, ρε, είσαι ρόμπα. Γιατί ρε παιδιά, τι υπάρχει στη Βασιλή Σόλγα. Άτομα που δέρουν. Ναι, με το Τζόρτα μη μιλά, πάω κορδιά. Εσύ τώρα κύριε Ραπτόπουλε, τι έχεις να πεις. Είχες φαγωθεί ότι ο Σαββίδης δεν θα πληρώσει. Την μπάλα στην εξέδρα, ευχαριστήριες, επιστολές και μπαμπαριές. Λίγη αυτοκριτική δεν βλάπτει, φίλε. Ρε, εγώ θα φορέσω γυναικεία ρούχα. Τι κριτική ας κάνω. Εγώ το σφάλμα μου θα το πληρώσω. Εγώ τι είμαι, κότα είμαι. Την κάνω γυριστή. Τώρα μέσα στη βδομάδα, παπ, θα με δεις. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Έλα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλημέρα. 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 Τι έγινε, εσύ κύριε Κότσακ να πούμε, τι είναι αυτά που κράτησε και για τον Άρη. Δεν θέλει επενδυτή ο Άρης και αυτά, πού τα μάθες εσύ αυτά. 20 χρόνια τα ακούω ρε φίλε, τα αυτιά μου γίνεται. Ποιος είπε σένα ότι θα έρθει στον Άρη επενδυτής να πούμε και δεν το θέλει ο λαός. Αφού η έσχη είναι, τι ποιος με το είπε, ο Σαωρίδης μου το είπε, ο Νέγρης μου το είπε, η Λέσχη μου το είπε, ο Δεσίπρης μου το είπε, ο Σούπερ 3 μου το είπε. Οι παράγοντες της λέσης μου το είπαν, ο Ραστέχνης Άρης μου το είπε. Τώρα αυτά που λες ρε στη... Ρε αδερφέ, 20 χρόνια... Σοβαρά πράγματα ρε σύνδε. Σοβαρά ρε φίλε, γιατί εσύ... Εσύ 20 χρόνια δηλαδή μας τραβούσες στη λέσχη και η λέσχη είναι ο μεγαλομέτωχος. Θέλατε στη λέσχη, θέλατε κανένα παράγοντα να πούμε. Για πες μας. Περίμενε βρε, θα πάρουμε ένα-ένα. Και 2-2 να τα πάρουμε. Την έφταξε ο Σκορδάς, ναι. Επειδή ήθελε να είναι ισόγειος πρόεδρος και τελικά του γύρισε μπούμεραγκ να πούμε, ναι. Και έγινε αντιπολίτευση και φάγε τα μούτρα. Μάλιστα. Τώρα ο κόσμος του Άρη για τη λέσχη.
Φταίει ο κόσμος του Άρη για το άλλο Σαουρίδης να πούμε είχε επεκτατικές τάσεις. Φταίει, ναι. Φταίει ο Γεσμενάκιας λαός του Άρη, φταίει, ναι. Ο Γεσμενάκιας. Οι Γεσμενάκιας παλέμαχοι, ο Γεσμενάκης ερασιτέχνης, φταίει, ναι. Φταίει που φοβόσασταν πέντε σουπεράδες, παλιούς 50-άριδες, 55-άριδες σήμερα και 100.000 λαός κάνατε του μπέκα. Βέβαια, χεσμένοι από το φόβο σας. Δημοσιογράφοι, παλέμαχοι όλοι. Φταίτε, δεν φταίτε. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Που με λέγατε, αν τον κάνω τώρα περδιτή, ρε. Ελάτε στη λέσχη, ρε. Εγώ τα έλεγα. Ο Τσαλτίδης τα έλεγε. Το Τσαλτίδη παρεμένα, τι με παίρνει. Πώς? Τι είναι ο Τσαλτίδης, δεν κατάλαβα. Γραφείο τύπου ήταν ο Τσαλτίδης. Και ακούγατε Τσαλτίδη. Ο Κώτης έλεγε Τσαλτίδη, δεν ακούτε. Έβγαινε ο Σαωρίδης, μην ακούτε αυτό το μαλάκα τώρα από το πουλο που δεν θέλει τη λέσχη. Πού είναι η λέσχη, ρε! Πού είναι η λέσχη, ρε! Λέσχη δεν ήθελες. Τώρα τι θες, μεγάλο μέτοχο. Ακούω το. Πού είναι η λέσχη, ρε! Πού είναι η λέσχη, ρε! Να το. Σ' ακούω, πες μου ό,τι θέλεις. Λοιπόν, επειδή και εγώ παδός του Άρη, είμαι και είμαι πολύ παλιός ο παδός του Άρη και έχω κάνει και κάγκελο για τον Άρη. Άκου λίγο πως έχουν τα πράγματα τώρα. Πες μου τώρα. Άκου λίγο πως έχουν τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, ο Άρης είναι επενδύτη. Αυτά που λες είναι σάλια μάλια για να τα ρέμουν στα ραδιόφωνα. Ε τι το αλλάζουμε. Ο Κάλλας ο Στή ήρθε. Ο Καλατζίδης ο Στή ήρθε. Πώς ήρθε και πήρε τον Άρη. Τι, πώς ήρθε. Σαν τι ήρθε. Σαν τι ήρθε. Σαν επενδυτή δεν ήρθε. Σαν μαλάκας ήρθε ο Καλατζίδης γιατί δεν υπήρχε άλλος. Και θα φύγει με τις κλωσιές. Το λέω εγώ. Ωραία, ο Ματαρδένας καλύτερος φυσικά θα φύγει με τις κοτσιές. Βέβαια, δεν το ξέρω εγώ το έργο, τι εσύ να μου το πεις. Το έχω δει, το έχω δει εγώ το έργο στο σινεμά εγώ. Πώς? Γιατί δεν πάει έτσι, γιατί να σου πω κάτι για τον Πάνο Μαχαλά, δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά με κάνεις να μιλήσω τώρα. Εντάξει, πες. Επειδή ακούμε να πούμε μας έχουν σπάσει τα μέσα να πούμε από το πρωί, όχι τώρα, χρόνια τώρα με τον Πάο και με τον Πάο. Αυτό είναι ο Πάο. Ζουν και αυτός και πλήρωσε, μαγιά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής, δε μάγκα. Με ένα τέτοιο παιδί που τρέχουν τα λεφτά από τις τσέπες του. Είσαι ευχαριστημένος τρία χρόνια τώρα με την πορεία της ομάδας αυτής. Εγώ δεν είμαι, δεν ξέρω αυτή η αμαγνία. Υποτίθεται μέχρι τώρα έχει βάλει. Υποτίθεται μέχρι τώρα έχει βάλει 70-80 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λένε οι δημοσιογράφοι, οι παπαγάλοι του ΠΑΟΚ. Και σε ρωτάω. Γι' αυτό δεν θα κάνει την ομάδα ποτέ. Εσείς δεν θα πάτε ποτέ καλά για αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί. Απάντησε μου, ρε. Ναι. Δεν θα πάτε καλά ποτέ γι' αυτό, γιατί δεν ασχολείσαι με τον Πάνο Μαγαλά, αλλά ασχολείσαι με τον Πάνο Μαγαλά. Εσείς είστε ευχαριστημένοι με την ομάδα. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, εμείς βήμα πάμε. Νοικοκυρεύει το σύλλογο ο άνθρωπος. Σου απαντάω κι εγώ, νοικοκυρεύει το σύλλογο. Σε τρία χρόνια είσαι υποτίθεται δεύτερος. Ναι. Υποτίθεται ο ναι. Δεύτερος μεγάλος της Super League και δεν είναι μόνο τέταρτη. Πώς είμαστε τέταρτη. Πώς είμαστε τέταρτη, ρε φίλε. Τρία χρόνια βγαίνει η δεύτερη ομάδα, μην μπερδεύεσαι τώρα. Ελήψη Ηρακλή. Ναι. Ενώ άμα ήταν ο Ηρακλή θα βγαίνει ένα πέμπτο εγώ, ε. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Πέρσι έλειπε εσύ. Πέρσι έλειπε. Σου απαντάω εγώ, πέρσι έλειπες. Ρε φίλε, πέρσι έλειπες. Πέρσι έλειπες. Τι έκανες πέρσι, ρε. Έλειπες πέρσι. Σε ρωτάω, έλειπες. Τι έκανες πέρσι. Βγήκα δεύτερος. Βγήκα δεύτερος. Έφαγα μείον 15 στα play-off και δεν πήγα Champions League. Πρόπερσι βγήκα δεύτερος. Ακούγεσαι. Ακούγομαι και εσύ ακούγεσαι. Εγώ είμαι δυσαρεστημένος και εσύ είσαι ευτυχισμένος. Λες εμένα τώρα που είμαι δεύτερος, τι έκανες. Πρόσεξε να δει. Δεύτερος από πότε έχεις να βγεις εσύ, ρε. Για πες μου. Εγώ δεν είμαι καθόλου ευτυχισμένος. Από πότε έχεις να βγεις δεύτερος, πες μου. Ναι. Εγώ μιλάω για την ομάδα μου. Μιλάς για την ομάδα σου, αλλά για μένα μου λες τι έκανες. Να πούμε ούτε. Ναι, ρε φίλε, γιατί εκεί με πήγε να πούμε ο Ραπτόπουλος. Εντάξει, άμα σε πήγε, τι σε κάνω. Εγώ δεν θέλω παιδητή και δεν κάνω και δεν ράνω. Από πού ορμόμενος ο Ραπτόπουλος μιλάει για παιδητή στον Άρη. Παιδητή, ο παιδητή θέλει και την μπουτίκ, θέλει και τις καφετέριες. Ο παιδητή θέλει και πώς. Θα πεις, θα του τα δώσεις. Ή θα πεις, α, θα τα πω, θα με τον Άρη. Θα με πάρει εμένα την μπουτίκ. Μην συγχαίρεις το λαό του Άρη. Ναι. Μην κολλάς το λαό του Άρη με το Super 3. Όχι με το Super 3 σας σύνδεσμο, με τη διοίκηση του Super 3 την απερχόμενη.
Την απερχόμενη. Δεν ήταν ο Σαουρίδης και η παρέα. Μην έρθουν πίσω, φοβάμαι. Εντάξει, ναι, και δεν είναι, δεν φταίει όλος ο σύνδεσμος. Δεν φταίει όλος ο σύνδεσμος για αυτούς που εγώ δεν είμαι ελπρία, έτσι. Δεν έχω καμιά σχέση με το σύνδεσμο. Καλά, εντάξει, δεν φταίει όλος ο σύνδεσμος. Φταίει η διοίκηση αυτή που έφυγε. Συμφωνεί ή δεν συμφωνεί. Συμφωνώ, αλλά λέω ότι η νοοτροπία του ότι δεν θέλω επενδυτή για 20 χρόνια είναι σφινωμένη στο μυαλό μου. Τώρα από εκεί και πέρα να άλλαξε. Εντάξει, συγγνώμη σου ζητώ. Μακάρι να άλλαξε. Τα λέμε. Μακάρι να άλλαξε. Δεν λέω ότι στη ζωή υπάρχουν αλλαγές. Πώς. Αλλά 20 χρόνια αυτό ακούω. Τι, επειδή πλήρωσε τώρα ο Σαββίδης θέλουμε επενδυτή και στον Άρη, ας πούμε. Να αλλάζουμε μια κουλτούρα 20 ετών. Δεν ξέρω. Αχ, θα μάθω. Η Αριανή είναι απίστευτη του χρόνου. Δηλαδή, εάν πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, λέω εάν. Ναι. Θα μας πούνε, έλα βρε τώρα, τίποτα, έλειπε ο Άρης τώρα. Επόμενη γραμμή, εντάξει. Καθένας λέει. Καλημέρα. Έλα ρε όμορφε. Τζόρνταν σε σένα μιλάει. Έλα Σαββά. Τι έγινε. Φώναξε λίγο. Έλα, μ' ακούτε. Όχι. Φώναξε. Τώρα. Καλά. Έλα ρε, μ' ακούτε. Ναι. Τι λέει όχι ο άλλος. Τώρα φώναξες λίγο. Αφού είσαι σαν υποτονικός. Χωρίς να σας βλέπω. Πρέπει το γέλιο σου να έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά, έτσι. Πιανού, το δικό μου. Του Ραπτόπουλου. Πιανού, ρε, του Ραπτόπουλου. Ναι, το δικό σου. Φίλε, ξεχρεώσαμε. Λόγω των χρεών. Ναι, βέβαια. Και είχατε κάτι λογαριασμού, ρε, τώρα, κάτι για τηλέφωνα και τέτοια να τα στέλνω να πάω να τα πληρώνω και αυτά. Στέλνω, ρε, φίλε, πληρώνουμε. Δεν πειράζει. Είπαμε, είμαστε ωραίοι, δεν είμαστε λακαμάδες, θα ξέρεις. Ναι. Όχι, ρε, όχι, ρε. Εμείς τον θέλουμε δυνατό τον ΠΑΟΚ. Εμείς τον θέλουμε δυνατό τον ΠΑΟΚ. Για να μην είναι αντίπαλο. Το θέλω τον ΠΑΟΚ δυνατό. Το πράγμα θα πηγαίνουμε μόνο. Α, στέλνει το σπάθα να τον παίζει 80-20. Εντάξει. Σπάθα λες τώρα εσύ. Άντε να σε πω κάτι. Συχάθηκα και τον ΠΑΟΚ, συχάθηκα και τον Ολυμπιακό, συχάθηκα και τον Παναθηναϊκό. Ομάδες είναι αυτές τώρα. Στον αγωνιστικό χώρο. Εμπνέουν καμιά ομορφιά αυτές οι ομάδες. Πα ομάδες είναι αυτές τώρα. Παίκτες είναι αυτοί. Ταχύτητα είναι αυτή, τέχνη είναι αυτή. Μόνο κόμματι παίκτες. Ένας Μπέρκινε, σε όλη αυτή τη. Στους τρεις, ένας Μπέρκινε και τίποτα άλλο. Ένας Μπέρκινε. Να πεις να κάτσω εδώ τον Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτές οι ομάδες είναι τώρα. Είναι αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Με συγχωρείς πολύ. Και τον Κόκαλη το βρίζαμε. Παράγκε είχε. Δημοσιογράφου δικού του είχε. Και τα λοιπά. Αλλά βλέπαμε μπάλα, ρε φίλε. Και παιχταράδε. Πάντα τώρα τον πλατιπόδι των Μήτρογλου. Δύο χρόνια για μπει στην μπάλα. Το Διαμαντάκι στο Σεντερφόρ. Και τον Κασάμι να πούμε. Και το Σιώβα να πούμε. Κάτι 100 μέτρα σε 4 χρόνια. Τι ομάδα είναι αυτή, το Μανιάτι. Πρωτοπαλίκαρο. Είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να έχει να πούμε. Από εκεί την ομάδα που είχε ο Πατατούδη, οι παιχταράδε, οι Μαραγκού, οι Μαγκδίδε, οι ιστορίε κόλπα. Να έχει να πούμε τον Κάτσε. Να είναι γερό το παιδί. Τον MVP, τον χαφ στον ΠΑΟΚ τώρα. Είναι αυτές οι ομάδες τώρα. Μη χέσω με σχόλια βραδιάτικα τώρα. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Εγώ θέλω να δω μια ΠΑΟΚΑΡΑ. Την ΑΕΚ δυνατή με 40.000 κόσμο. Να ανεβεί και ο Άρης με επενδυτή ή χωρίς επενδυτή. Την μπάλα που είδα με τον Κούπερ. Είναι δυνατόν να βλέπω τον Άρη στον Ακροπόταμο, ρε. Με τον Κούπερ, ρε, εσύ, την μπάλα που έπαιξε. Εκείνο το μάζο τον Ολυμπιακό που το διέλυσε τον Ολυμπιακό. Εκεί στη Μαδρίτη. Τι βλέπω, ρε φίλε, ξέρεις τι βλέπω. Κακέκτυπα βλέπω. Μην ξανοίγεσαι. Παίζει ο Ηρακλής, ένα ποδόσφαιρο συντηρητικό και μέσα στην πόλη λέμε ο Ηρακλής. Κάνω λάθος. Κάνω λάθος. Εγώ το έχω ξαναπεί. Πώς? Καθόλου λάθος. Καθόλου. Εγώ σου μιλάω μέσα από τα μάτια του ανθρώπου που γουστάρει το ποδόσφαιρο, την κόντρα μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά και την ποιότητα μέσα από το ποδόσφαιρο. Ρε, σε παρακολουθώ, ξέρω, γι' αυτό και σ' ακούω. Δεν είναι άλλο το θέμα. Εγώ σου έχω πει 100 φορές ότι θέλω Ηρακλή, θέλω ΑΕΚ, θέλω Άρης, Πρωτεθνική. Δεν μ' αρέσουν οι μικρές ομάδες. Θέλω Έδρες, θέλω Λάρισα. Τώρα θα πάει ο Άρης να παίξει γάμα εθνική, σωστά μιλάς. Και πήρε, λέει, 5.000 ο Πανόπουλος να κατεβάσει την Ξάνθη. Ούτε 1.000 πρόβατα δεν μπορεί να κατεβάσει ο Πανόπουλος σε τελικό κυπέλου. Πες μου εσύ εμένα, που είσαι εσύ Ολυμπιακός. Εάν κατέβαινε ο Ηρακλής με 10.000, 20.000, 15.000 κόσμο, 12. Γιορτή. Δεν θα ήταν μια γιορτή για τον ποδόσφαιρο. Ποια Ξάνθη, μωρέ τώρα, την Ξάνθη, τη βλάχα τώρα. Ποια Ξάνθη να πούμε. Θα κατέβουν 5.000, ούτε και το καπί να μαζέψει ο Πανόπουλος, sold out δεν κάνει τα εισιτήρια. Να σου πω τώρα, κάτι έμαθα γιατί θα μπορέσει στις αρτιέρες, έτσι.
Δεν πρέπει, αφού είπα ότι θα πληρώσει, αν πληρώσει τα χρέη, εγώ θα βάλω σαρτιέρε. Αυτό το ανέλαβα εγώ, Σάβα. Το είπα, ρε φίλε, που να μην το έλεγα. Το είπα. Δηλαδή διπλή χαρά. Ανεβαίνει η Πανσεραϊκά φέτος. Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Πάμε να πάρουμε και την κούπα την Ευρωπαϊκή στον μπάσκετ. Δηλαδή φέτος μας έχει πάει χρονιά λουκούμι. Πλήρωσε και ο Πάκου τα χρέη, γιατί το είχα και μια έννοια κιόλας να τα πληρώσει. Γιατί έλεγα να τα πληρώσει, θα τα πληρώσει. Μπορεί να χάρηκες και γι' αυτό εσύ τώρα. Έτσι. Χάρηκα, ρε φίλε. Γεια χαρά. Ωραίος. Ένα πράγμα. Να ακούσουμε. Ένα πράγμα. Ο παππούς μου Σεραίος, όταν πηγαίνει στο καφενείο και ξεχνιέται γιατί παίζει πρέβα, πηγαίνω εγώ να τον πάρω να πάμε σπίτι και του λέω ο παππού κερδασμένο όλο το μαγαζί. Μου λέει, πλησιάζει, μου λέει, μην ξανοίγεσαι. Μην ξανοίγεσαι. Κάπως έτσι είναι και με τον Πάοκ. Δηλαδή, μία δουλειά σου, ότι πληρωθήκαν τα χρέη. Είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι πέφτει χρήμα για μεταγραφές, προπονητές και το καθεξής για να γίνει το πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο πληρώνουν τα χρέη. Αυτό είναι το βασικό τώρα. Εγώ θεωρώ θα προστατέψει την επένδυση, φίλε. Μαγκιά του, γιατί πλέον ο μάγκα στην Ελλάδα είναι αυτό που δεν πληρώνει. Μαγκιά του για μένα που τα πληρώνει. Τα λεφτά δεν τα πετάει. Ναι, μαγκιά που τα πλήρωσε. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Τζόρνταν δεν σταματάει εδώ. Δεν είναι ότι πληρώνουν τα χρέη και συνεχίζω με το Τζαβέλα. Γι' αυτό σου λέω, θεωρώ ότι θα την προστατέψει, θα ενισχύσει την ομάδα. Ναι, θέλω να σου πω ότι με Τζαβέλα πρωτάθλημα δεν πήρε κανείς. Στο λέω να το ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν βρει καμία ομάδα. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό. Με τον Τζαβέλα, Ναι, αυτό είναι το βασικότερο. Εδώ πήρε ο Ολυμπιακός με τον Ποτία, ρε τώρα. Α ήσουν αμάγκα, εγώ στο έδινα. Εγώ στο έδωσα στο Καρασκάκι και σου λέω πάρω το πρωτάθλημα. Η ομάδα σου μου το έδινε, αλλά το παρασκήνιο δεν μου το έδινε. Πήρε το πρωτάθλημα στο Καρασκάκι. Ανεβαίνει στο αεροπλάνο, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, στον δρόμο για την Ξάνθη το χάνει. Εγώ σου φταίω. Άμα δεν το θες να το πάρεις, τι το κάνω, το πάρω εγώ, αναγκαστικά. Εκεί πήρε χαμπάρι για το χάσει το πρωτάθλημα και άρχισαν τα άλλα. Τέλος πάντων. Έλα, ρε Σιζόρντο, εντάξει. Τέλος πάντων. Έλα, για όνομα του Θεού. Επαναλαμβανόμαστε συνέχεια τα ίδια. Περιμένω του χρόνου δυνατού και εσά και του άλλου και τον Ηρακλή. Άντε να ανέβει και ΑΕΚ, γιατί μας τα έχουν κάνει τα σηκώτια, μιλάμε, μας τα έχουν πρίξει ότι ερχόμαστε και ερχόμαστε. Με τα πόδια να ερχόντουσαν από τον Ναϊρόμπι θα είχαν φτάσει. Να δούμε τι θα γίνει. Αν και προβλέπω τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου να αρχίζουν τα παρατράγουδα. Αλλά τέλος πάντων, νωρίς είναι ακόμα. Λοιπόν, άντε να ανέβει και το πρωτάθλημα, πρέπει να έρθουν. Έλα, φίλε! Έλα, εγώ. Εσύ, φίλε. Παοξής 18. Φώναξε λίγο, ρε φίλε, νιάτα έχεις. Κοιμάται κανείς μέσα στο δωμάτιο. Ναι, λοιπόν, ακούστε. Ακούγομαι καταρχήν. Βέβαια. Ωραία, λοιπόν. Θα πω την άποψή μου και μετά λέτε ό,τι θέλετε. Ο Σαββίδης σήμερα έκανε κάτι αυτονόητο. Πιστεύω. Αυτονόητο έκανε. Ναι, γιατί είναι αυτονόητο. Γιατί όταν λες κάτι. Και είσαι ένα σοβαρός επιχειρηματίας. Από αυτή την άποψη έχεις δίκιο. Ωραία, ναι. Αφού το είπε, πρέπει να το κάνει, βέβαια. Ακριβώς. Μετά από εκεί και πέρα, ακούω πολλούς που λένε ότι επειδή ο Σαββίδης πλήρωσε τώρα τα 11 εκατομμύρια πόσα είναι, πρέπει τώρα εμείς να το ανταποδώσουμε και στα play-off να γεμίσει το γήπεδο. Ναι, άμα θες μεταγραφές. Ναι, θέλει να στηρίξουμε την ομάδα. Ναι, να του δείξεις κάτι, ναι, παιδί μου, ναι. Όχι, το σκηνικό θα γίνει ανάποδα. Δηλαδή? Πρώτα θα φτιάξει, δες, για μένα, ο Σαββίδης ξεκίνησε ανάποδα. Πρώτα έπρεπε να φτιάξει διοίκηση, μετά να πάρει παίκτες και μετά να κάνει τα χρέη. Γιατί άμα είχε διοίκηση και είχε και παίκτες, θα γέμιζε το γήπεδο. Τώρα με τα χρέη, ξέρεις τι. Τώρα να το μαλώσουμε που πλήρωσε τα χρέη δηλαδή. Όχι, δεν θα το μαλώσουμε, θα το πούμε και μπράβο. Απλά σου λέω ότι στην πλειοψηφία των παοξίδων, των νέων περισσότερο, γιατί ας πούμε εσύ που είσαι και μεγαλύτερος και πολλοί παοξίδες, το καταλαβαίνουν περισσότερο αυτό το πράγμα με τα χρέη, γιατί τους ταλαιπωρούσε από παλιά. Μια δεκαετία, από το 2004 είναι αυτό. Ακριβώς. Ενώ εμείς που είμαστε πιο νέοι και δεν έχουμε τόσο υπομονή, αυτό με τα χρέη δεν μας έχει αγγίξει τόσο. Κατάλαβες, δηλαδή, σαν παοξή εμένα, δεν είχα χρέη, το ίδιο πράγμα ήτανε. Ναι. Γιατί πάλι δεύτερος θα έβγαινα και πάλι χωρίς ομάδα θα ήμουνα. Το θέμα είναι να φτιάξεις ομάδα για να τραβήξεις τον κόσμο στο γήπεδο. Ναι, το θέμα είναι όμως και ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα. Ορίστε. Και το θέμα είναι να στηρίξει και ο κόσμος. Ναι, να στηρίξει, αλλά να δει πράγματα από την ομάδα. Ναι, φυσικά να δει πράγματα, αλλά πρέπει να στηρίξει για να δει και πράγματα. Περίμενε, ρε Τζόρταν, άμα εγώ πάω στο γήπεδο και βλέπω μια ομάδα να σέρνεται, ωραία,
και μια ομάδα που εγώ το προηγούμενο βράδυ, παράδειγμα, βλέπω τον Αθανασιάδη να σέρνεται μέσα και το προηγούμενο. Ρε φίλε, άκου να δεις, επειδή είσαι μικρός τώρα, άκου να σου πω κάτι. Άσε να μας πει τι σκέφτεται. Στο Μαρκής να πίνει τα ποτά του με την κόμενα την Ξανθιά. Εγώ τι να κάνω μετά. Εντάξει, ρε φίλε, άντρας είναι, με Ξανθιά κόμενα. Καλά, συγγνώμη λίγο. Στο ρεπό του, όταν είναι τιμωρημένος, δεν πρέπει να βγει και αυτός. Να πιει κανένα ποτάκι με κανένα κομμενάκι. Νορμάλ είναι. Δεν βγήκε παραμονή του παιχνιδιού. Ποιος το λέει αυτό? Εγώ σου το λέω αυτό. Μπορείς να το πεις αυτό 100%? Ένα εκατομμύριο της εκατό. Για όλους τους παίκτες ή μόνο για αυτόν? Για το συγκεκριμένο που είπες τώρα, επειδή το γνωρίζω αυτό που λες, έχει γίνει αυτό βέβαια, αλλά δύο αγωνιστικές τιμωρημένος ήταν. Ναι, αλλά. Με Ξανθιά θα βγει, ρε φίλε. Με τι με μελαχρινή θα βγει? Με γυναίκα θα βγει. Ο παίκτης σωστός, άμα θέλει να κρατήσει μια φυσική κατάσταση, επειδή και εγώ αθλητής είμαι, άμα θέλει να κρατήσει μια φυσική κατάσταση και να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο, δεν πρέπει να κάνει καταχρήσεις. Έτσι. Εντάξει, όλα θέλουν το μέτρο τους, ρε φίλε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εντάξει, άκου τα νέα τα παιδιά. Τα νέα τα παιδιά, άκου τα 16-18 χρονών. Έχουν κάτι να πούν. Άσε, τώρα συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Έχουν μια άλλη νοοτροπία σκέψης. Σου λέει, εγώ θέλω να βλέπω και μπάσκετ. Ναι, ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Ναι, και πάνε. Η Σάλκη έχει να κάνει 55 χρόνια πρωτάθλημα να πάρει. Φρεντάξει. Πάει ο κόσμος, δεν είναι. Θέλει να πρέπει να στηρίξουμε. Εντάξει. Πάμε 6 από το τέλος. Θα μιλήσουν και οι 6. Καλημέρα. Καλημέρα, είμαι ο Έκτος. Βρε, καλώς τα. Σε περίμενα. Βρε, καλώς τα παιδιά από την Πάτρα. Την Πάτρα. Καλώς τον Πόχουμ. Τι μου κάνετε? Όλα με λιγάλα. Τζορντάν. Έλα, φίλε μου. Είσαι με 40 φορές το άκουσα αυτό το κομμάτι σήμερα. Ποιο? Από το κομμάτι τα παιδιά της Πάτρας, το δεν χρωστάω. Ναι. Είσαι με 40. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη. Άκτα. Γιάννης είναι κορυφαίος. Γεια σου, Χιλιππίδη. Λίγαντα. Δώστε. Αυτό είναι. Λοιπόν. Τώρα, Κωστή. Ένα σύνθημα για το. Δεν θυμάμαι το. Η Νέα Δημοκρατία το είχε. Επιτέλους τέλος. Το θυμάσαι εκείνο εκεί? Πώς δεν το θυμάμαι? Εγώ δεν το θυμάμαι που είμαι βαθιά ριζωμένος Νέα Δημοκράτης και βγάζω το καπέλο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε. Νάτα! Έτσι είναι. Καλά τα λέει. Νάτα! Καλά τα λέει. Τι να τα ακουστεί, τι να τα ακουστεί. Εγώ τον πατέρα μου ξέρει τον είπα στο τηλέφωνο πριν δύο μέρες. Αν πληρώσει ο Σταβίδης τα χρέη, θα οφείλεται, λέω, στον κύριο Τσίπρα και όχι στον κύριο Σταμαρά, ούτε στον Βενιζέλο, ούτε στον Μητσοβέλο. Με χρωστάω όλα τα κομπλιωμένα κι άλλα τόσα, κι άλλα τόσα καλησμένα. Μποχούμ, και στον κύριο Πούτιν, τον κουμπάρο του, να ξέρεις. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Τζόρνταν, είναι όπως τα λέγαμε εδώ και καιρό, άμα γίνει αυτό που έγινε σήμερα, θα χαθεί η υγεία από τα ποδάρια τους σε πάρα πολλούς. Βλέπεις σήμερα βγήκαν 5-6 αριανοί, ρεκόρ. Όλη τη χρονιά δεν είχε βγει ένα-δυο βγαίναν. Ο Μάνος εκεί που μας έλεγε από Φεβρουάριο σε Μάρτιο, από Μάρτιο σε Απρίλιο. Ξεπαγώνουν το Φεβρουάριο για πρόπερση, για πέρσι. Αρχίζει και απειλή. Η Τρόικα δεν αφήνει. Μπράβο, αρχίζει και απειλή. Γράψε την εκπομπή, λέει, όλες γραμμένες πια να πρωτοβγάλω, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Ο άλλος από το Μόναχο θα εξαφανιστεί τώρα για κάνα μήνα, θα την τον ακούσει και αυτόν. Δεν βγήκε το όνειρο σήμερα. Το όνειρο έγινε φιάλτης, δεν θα δει τι τούμπα με καρούλες στο Ροστόφ. Τι να πεις τώρα, άμα εγώ τώρα πω ότι εδώ έχω κάνει πάλι ένα παγωμένο φρεπεδάκι και απολαμβάνω την κουμπί. Τον άκουσες, τον άκουσες Σαββίδη σήμερα, τι είπε, ανακαίνιση όλη τούμπα. Πώς δεν τα άκουσα. Το ντέκορ του Πρέακου Μετρόπολης. Δεν έχω χάσει τίποτα, ούτε μια εκπομπή. Τίποτα, ούτε τίποτα. Τι να χάρετε στις σημερινές εκπομπές του Τζόρνταν. Τι να πεις τώρα. Τώρα, τι να πούμε τώρα, βγήκαν τώρα και δύο Ολυμπιακοί, ειδικά ο Βασίλης Ολυμπιακός, και άκου τι λέει το άτομο. Πέντε βαθμούς λέει μπροστά και έχασε, λέει, το πρωτάθλημα. Ρε Βασιλάκι, φίλε μου. Δεν βλέπεις, δεν διαβάζεις τι γίνεται με το Μαρινάκι. Τι βγαίνουνε, τι βγαίνουνε. Δεν τα διαβάζει αυτά, δεν τα ξέρει. Το έχεις και καμάρι δηλαδή, που πήρες με 13 πόντους, με 15 πόντους διαφορά του πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ. Βγήκε ο φίλος ο Σάββας που τον θεωρώ έναν πολύ αντικειμενικό Ολυμπιακό, πριν από λίγο, πριν δύο ακροατές. Καταπληκτικό παιδί είναι ο Σάββας, να ξέρεις, ναι, το γνωρίζω προσωπικά. Ότι, ναι, γι' αυτό σου είπα έναν πολύ αντικειμενικό, ναι, Ολυμπιακό, έναν υγιέστατο Ολυμπιακό θα έλεγα, και είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα στη Ξάνθη. Θα συμφωνήσω μαζί του. Αλλά και ο Ολυμπιακός, είδαμε, πήγαινε στις Βέρειες, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί και ακούγονται και διαβάζουμε πώς θα έπαιρνε και αυτά στα παιχνίδια.
Οπότε μην καμαρώνετε που πήρατε το πρωτάθλημα τώρα αυτό το καιρό. Σας τα λέγαμε τόσα χρόνια εμείς. Και άμα αυτή η κυβέρνηση θα γυρίσει πάλι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, Τζόρνταν, ναι. Αυτός ο Κοντούνης, αν όντως εξηγιάνει αυτό το ποδόσφαιρο, και έρθει η άλλη, μια ιστορική μέρα δεν εννοείται σήμερα, έτσι. Θα είναι σαΐ στην κυβέρνηση αυτή μετά. Ε. Λοιπόν, άκου εδώ. Η άλλη ιστορική μέρα θα είναι, όταν θα δούμε αυτό το Ολυμπιακό στη Β' Εθνική. Αυτή θα είναι η επόμενη ιστορική μέρα και θα το αφηρηθούν τα ανάλογα πρωταθλήματα και θα πάει σε ανάλογες ομάδες που ήταν εκείνη την περίοδο δεύτερη ή πρώτη στα play-off. Όπως έγινε στην Ιταλία με τη Γιουβέντους, το πήρε η Ίντερ στα χαρτιά. Εκεί θα παραδειχτώ εγώ την κυβέρνηση του Τσίπρα και τον κύριο υφυπουργό, τον κύριο Κοντονή. Νομίζω και ένα Ιλάτσιο πήρε. Ιλάτσιο είχε πάρει. Σε κόβω τις επόμενες εκλογές να ψηφίσει Τσίπρα. Εγώ το πατέρα μου, εγώ σου λέω. Είμαστε βαθιά ριζωμένοι δημοκράτες. Εγώ από το χωριό που έρχομαι, Κωστή μου, έχει χίλιους ψηφοφόρους, 890 ψήφους παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Θα άλλαζες λόγω ΠΑΟΚ κόμμα. Λοιπόν, έχω αλλάξει λόγω ΠΑΟΚ. Αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας, μαγκιά του, το βγάζει στο καπέλο. Έτσι είναι, και όχι, δεν το επιτρέπουν οι Ευρωπαίοι και το ένα και το άλλο. Κουραφέξαλα θα έλεγα εγώ, ήταν μάγκα, το πέρασε. Το κράτος χρειαζόταν χρήματα με τον Α ή Β τρόπο και τα παίρνει. Και τελευταία, και εγώ σαν οπαδός του ΠΑΟΚ, πρέπει να ευχαριστήσω εγώ από τα βάση καρδιάς μου τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θα του δίνει υγεία, άλλα 60 χρόνια υγεία, γιατί υπάρχει δυναστεία Σαββίδη πλέον στο ΠΑΟΚ, έχει δύο γιους ο κύριος Σαββίδης. Βλέπω τουλάχιστον τα 100 χρόνια, τα επόμενα 100 χρόνια, δεν ξέρω αν σίγουρα. Κλείσε ρε φίλε από εδώ πέρα. Πάντως συμφωνείς που έγινε ρόμπα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πάνω σε αυτό. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Έτσι. Πάρα πολύ για να ρόμπα. Όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, αρκετή για να ρόμπα με αυτά. Και κλείνω, Κωστή, κλείνω και δεν κρατάω τη γραμμή. Ό,τι είπε ο Σαββίδης μέχρι τώρα, τα υλοποίησε. Ένα τα χρέη. Και για κάτι Μπερμπάτοφ και για κάτι Ροναλντίνο και τέτοια, εντάξει, μην τρελαθούμε. Ή πήγε ένα κρασί παραπάνω, να δούμε. Βγήκε και είπε όμως. Εδώ κόκκινος ήπιε ένα μπουκάλι ουίσκι και είπε τον πυροβόλησε στο κουμπί να πούμε. Και στο σλακί και η σφαίρα το άστο. Κλείσε ένα μπουκάλι. Αυτό εγώ ζούσα κάθε μέρα με τη σκέψη για τα χρέη. Πάρω δεν πάρω πρωτάθλημα του χρόνου, δεν τρελαίνομαι. Αξιοπρέπεια θέλω και να φύγει και ο Βούρκος. Λέει ο 015. Πέμπτος από το τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, γλυκιά. Καλημέρα. Αργιανός από Αθήνα, τι κάνετε. Να τα. Καλώς ήρθατε. Ζωρά, δεν ξέρω αν με άκουσε μεσημέρι. Όχι, δεν άκουσα. Δεν μου λες τώρα. Πες μου. Από Καραϊσκάκη, Άρτας και Τρίκαλα, ποιο προτιμάς. Πιάσε τον ένα και βάλα τον άλλον, ό,τι και να μου πει. Ρε παιδί μου, δεν λες τι προτιμάς σαν σε τύχη. Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, Μπάγερν. Όχι Αμανατίδη πάντως. Φοβάσαι τον Αμανατίδη. Γιατί είναι λίγο βρωμάνι μασχάλεστο έτσι. Ναι. Πού είναι ο Αμανατίδη. Τώρα. Στα Τρίκαλα τώρα βγήκα το μεσημέρι και πάω στο ραδιόφωνο. Ναι. Ότι ενημερώθηκα δύο ευχάριστα πράγματα σήμερα. Το ένα ήταν για πληρωμή των χρεών από τον Ιβάν. Ναι. Για σας. Που το θεωρώ πρόοδο για το λιγό ποδόσφαιρο. Μπράβο, ρε. Γιατί αυτό το πράγμα που βλέπουμε δεν είναι ποδόσφαιρο. Και το δεύτερο είναι ότι έπαιξε προημιτελικό ΣΕΠΣ 2000-2001 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ημιτελικό. Πρώτος αγώνας μέσω Ολυμπιακό 2-2. Δεύτερος μέσω ΠΑΟΚ κερδίζει 1-2 Ολυμπιακός. Και η συνεργασία ήταν άριστη. Δεν έγινε το οτιδήποτε. Εγώ αυτό το θεωρώ πρόοδο για τη χώρα μας. Γιατί ξέρεις, στην αρχή της χρονιάς λέγανε γι' αυτό με το Πούλμαν και που είχαν πάει στη Μηχανιώνα για να μην γίνει ο αγώνας για τα πιτσιρίκια και τώρα έγινε ημιτελικός, τους κέρδισαν μέσα, Ολυμπιακός εσάς και δεν έγινε τίποτα. Η συνεργασία άριστη, οι επαγγελματίες όλοι και από τις δύο πλευρές ευχαριστήρες επιστολές. Μάλιστα. Εγώ αυτά τα θεωρώ βήματα πρόοδου. Τώρα όσον αφορά τους δικούς μου που βγαίνουν και λένε, εγώ θα λέγα καλύτερα να κάνουμε αυτοκριτική και να αφήσουμε τους υπόλοιπους. Θέλατε πρώην μεγαλομετόχους ή μικρομετόχους, θέλατε παλέμαχους ή γάμα εθνική, θέλατε τέτοια, πάρετε τα τώρα. Να μην βγει η ομάδα, να καθέσετε να ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ. Να μην ασχοληθείτε με τον ΠΑΟΚ, να ασχοληθείτε με τον Άρη. Πιάσε την αυτοκριτική και αφήστε τους άλλους. Ναι, σωστά. Εν συντομία, αυτά. Σωστά. Τώρα όσον αφορά αυτό που είπατε για την Καλονή, για ποιο λόγο έφυγε ο προπονητής της. Όποιος δει το
δεύτερο ημίχρονο θα καταλάβει ότι δύο παίχτες χωρίς να ενημερώσουν κανέναν ήταν λίγο κουρασμένοι παραπάνω από ό,τι πρέπει. Πάλι αργιανείς τώρα. Εντάξει, όλα τα λέει. Έκανε δήλωση όμως ο Μαντζουράκης. Είπε ο ΠΑΟΚ πήρε μια παλικαρίσια νίκη. Μπράβο στον Άγγελο Αναστασιάδη και την άλλη μέρα το πρωί, όχι το πρωί, το ίδιο βράδυ μάλλον το διώξανε. Ο Μαντζουράκης έφυγε όχι γιατί δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Γιατί έκανε τη δήλωση. Γιατί αυτοί οι δύο παίχτες, δεν θέλω να ονοματίσω γιατί στο χωπιό, αυτοί οι δύο παίχτες, χωρίς να ξέρει ο Μαντζουράκης τίποτα, κάνανε ό,τι κάνανε. Καταλαβες. Ούτε λέω ότι ο ΠΑΟΚ συμμετείχε σε αυτό, από μόνοι τους αυτοί οι δύο. Εγώ ξέρω τον Μαντζουράκη τον διώξανε ακριβώς μετά τις δηλώσεις του. Και την άλλη μέρα, μετά τις δηλώσεις του κριτικού του Αλουνού, να πούμε, του Προέδρου, πάει και ο Φιμίων 6. Ναι. Εντάξει, όσο λέω και εσύ αυτό, τρέχα αυτό, πάρε πρωτάθλημα μετά. Αυτό όμως είναι όπως θα γίνει και με τη Βέρεια. Αν πληρήξουν τη Βέρεια, σου λένε και εσένα και το Μελισανίδη, γιατί ξεκίνησε από το Μελισανίδη, υποτίθεται μέσω του Γεωργία κτλ. Ότι μάγκες, ακόμα κουμάντο εγώ κάνω. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Έγινε. Πόσα όχι έπραξε σήμερα, ρε κοπρόσκυλο. Μια χαρά πάει, ρε. Λοιπόν, α πούμε κάτι άλλο. Ναι. Που λένε για τη Βέρεια που θέλουν να τη ρίξουν. Φίλε, εγώ ξέρω ότι σε μία συναλλαγή, σε πες ότι... Όχι ναι, 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 δύο μαζί είναι, έτσι. Όταν πάνε να παίξουν, ας πούμε, ξύλο δύο άτομα, όταν πάνε να παίξουν επιτραπέζιο δύο άτομα, το αποτέλεσμα προκύπτει και από τους και από τους δύο. Έτσι είναι. Αυτό θέλω να πω. Ναι, αν γίνει αυτό και ρίξουν τη Βέρα και μείνει Ολυμπιακός, μεγαλύτερο σκάνδαλο που υπάρχει. Ξεφτυλίστηκαν οι δικαστές, αν γίνει, έτσι. Ξεφτυλίστηκαν οι εισαγγελείς του ποδοσφαίρου και οι προέδροι που βγάζουν αποφάσεις. Ξεφτυλίστηκαν. Πάντως, Ζόρτα, τώρα που πληρώσατε τα χρέη, άμα κατέβεις για κανένα ραντεβού στην Αθήνα, προθυμοποιούμε να σε κυκλοφορήσω εγώ. Γιατί αλλάζουν τα κόζια τώρα. Έτσι. Το γέλιο σου, το γέλιο σου με τον Μπέλκο. Έχει προσγουδί μεριά, κατάλαβες εσύ. Εγώ να ξέρεις, σε πιστεύω για αυτό που κάνεις κάτω. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Με το που λέω το όνομα του Αλουνού, όλοι κάνουν κάτι κρυμπάτσες. Κατόρθωμα, αδραγάθημα κάνω, μην νομίζεις. Ναι. Εντάξει. Με λιοντάρια παλεύω. Ναι. Πες και το δικό μου το όνομα, ρε. Τον άλλο ξέρω, εντάξει. Ναι. Κατάλαβες που σου λέω, όχι υποτιμητικά. Πήρα χαμπάρι, ξέρω. Ναι, ναι. Άρα τα φιλιά μου, καλή εκπομπή. Έγινε, πάει, γεια. Είδες, η αλήθεια πειράζει. Έτσι ακριβώς. Τα λέμε. Έλα, Βίλε. Καλημέρα σε ποιορετική πόλη. Καλώς τώρα. Καλώς τον. Καλημέρα στους γκρινιάριδες και παραπονιάριδες αυτής της πόλης. Τελικά πρωτάθλημα δεν πιστεύω να δείτε σε λίγα σε αυτή την πόλη, διότι πολύ λάσπη μας ρίχνετε εμάς στον δάφνο της Μπουκωμένους. Τι ακούω, κύριε Ραπτοπούλ, τι υπονοείτε δηλαδή στο 0-3 της Βέρειας. 3-0 ήτανε. Το 3-0, δηλαδή αν έγινε από την πλευρά από αυτής της αμαρτωλής ομάδος της, του Βορρά που λέτε εσείς, της Βασίλισσας. Γιατί να μην πάρετε αυτή την εκδοχή. Εν πάση περιπτώσει, άλλο θέλω να πω, κύριε Ραπτόπουλε, γιατί σας άκουσα πριν και θυμήθηκα κάτι πριν μερικά χρόνια που συνέβη. Γιατί αναφερθήκατε σε έναν δημοσιογράφο που ήταν εκεί στα γραφεία σας. Ξέρετε τι είχε γίνει κάποτε, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Όταν είχε γίνει μεταγραφή το 2002, αυτοί τώρα τους πονεμένους που λέτε ομάδα της καρδιάς σας, ζαχουδάνε και αρδιά, είδατε σε άλλες ομάδες. Όχι. Όχι. Γιατί δεν τους λέτε την αλήθεια, ότι μόνο αυτοί οι πονεμένοι μπορέσανε να έχουν τέτοιους προέδρους και διοικούντες. Ξέρετε τότε είχε πάρει υπογλώσιο ο δημοσιογράφος, ο φίλος σας, που έχετε και τον ίδιο δικηγόρο αν δεν κάνω λάθος. Έχει. Έτσι. Όταν κάποιος είχε δώσει την είδηση ότι ο Σεντρεφόρ είχε έρθει μετά το μάτς εκείνο εκεί στο Καραϊσκάκι στο 0-1, ναι. Τον είχαν φέρει στη Γερμανία, δεν το πίστευε, γιατί ο συγχωρεμένος του λέει, έλα εδώ, του λέει Χρυσάντη, του λέει εδώ, λέει τηλέφωνο, λέει μεταγραφή. Όχι, λέει, αποκλείεται, λέει, είναι, λέει, στην παραλία, λέει, άρα στο τέλος πίνει φραπέ. Ναι. Αλλά η μεταγραφή γινότανε. Εν πάση περιπτώσει, στεναχωρώ και το φίλο σου, το Βασιλάκι, το ταξιδί τώρα. Ναι, ο καημένος. Τον άκουσα, είναι πολύ παραπονεμένος, πολύ στεναχωρημένος. Και γιατί δεν λες το φίλο σου, το Θόδωρο, την αλήθεια, κύριε Ραπτόπουλε. Τι να τον πω, για. Με έλεγε,
Ο διαιτητής δεν είναι το Λιονέρι με εμάς είναι. Υπάρχει και μια δεύτερη φωτογραφία τότε νήπιο που ήσουν εσύ με τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Αστέρα σε γνωστό καφενείο της αγοράς της ειδικής συνοικίας τότε με την κίτρινη τη 2-2. Ναι. Με τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή από εκεί. Ναι. Τον Εμμάνουελ. Ναι. Με τον Τάκη. Ναι. Αφού υπάρχει φωτογραφία, γιατί δεν λες την αλήθεια ότι είσαι εσύ με τον κύριο Ριαβόγλου? Ήταν πολύ μικρός κι αυτός. Ναι, τότε και έχετε το κύπελο. Δηλαδή κάτι μπορείτε να κάνετε, να συνεισφέρετε κι εσείς το κατητή σας, κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί, δηλαδή, δεν μπορεί δηλαδή ο κουμπάρος. Α, και τώρα που είπατε για κουμπάρους. Αλήθεια, πραγματικά, Τζόρνταν, με συγκίνησες. Ναι. Και ο Ερντογκάν δεν είναι κουμπάρος με τον Καραμαλή και με τον Μπερλουσκόνη? Άλλη δύναμη ο Πούτιν, ρε φίλε. Λες τώρα να έρθει ο εξαδάχτυλος να πάρουμε τη... Διότι δηλαδή μπορεί να παίξει και αυτό. Τελικά, πείτε τώρα, μπαγαθάκηδες, σε αυτή την πόλη σας ψεγκάζουνε μήπως? Πήραμε πολλούς τίτλους. Όχι, παραδεχτείτε το τελικά. Τίτλους πολλούς. Ας το πείτε μια φορά, ρε παιδιά, δεν είναι κακό. Πήραμε πολλούς τίτλους παντού φέτος. Να δώσω συγχαρητήρια και στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, κύριε Ραπτόπουλε, της Μπάγερ Μονάχου. Τι έκανε? Που κατέκτησε τον ντάμπλ. Μάλιστα. Σαν τη δικιά μας δηλαδή την ομάδα είναι. Είναι, να πάει στην γυναική ομάδα. Ναι. Α, και κάτι ακόμα. Πώς σας διέφυγε εχθές το βράδυ, κύριε Ραπτόπουλε, εις το τηγανείο έφερε στους σκεφτέδες του τέστην του τέστην? Δηλαδή, Τζόρνταν, σε παρακαλώ, πες το φίλο αυτό που πήρε εχθές τηλέφωνο και είπε για το φούρναρι το Μάκη να πάρει το λεωφορείο και για τον Εμμάνουελ να μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Ναι. Έτσι, μάλλον εκείνη την ώρα που έλεγε για τον κύριο Κώστα και την καλημέρα μου στον κύριο Κώστα, σεβασμός τουλάχιστον ως προς τον κύριο Κώστα, διότι είναι και κάποιες ηλικίες. Του τέστην κύριε Ραπτόπουλε. Το σεβάστηκε, δεν τον έκανε. Κύριε Χιλιτίδη, μήπως μπορείτε να βάλετε ένα ηχητικό κομμάτι του τέστην από την ελληνική ταινία? Να το ακούσουν οι ακροατές. Έφυγες. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα μου. Καλημέρα μου. Αυτός δεν μίλησε για τα χρέη του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είχε κάποιο. Τα θεωρούσε αυτονόητα κι αυτός. Ναι, ήταν πιο κουλτουριάρης το θέμα αυτό. Ναι. Καλημέρα. 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 Καλά είμαστε? Καλά εσείς? Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Αχ, το χέρι μου παρακαλώ. Το χέρι του. Με συγχωρείτε. Τι ήταν αυτό? Κάτσε λίγο. Της αγάπευσης. Άντε εγώ να πηγαίνω, δεν χρειάζομαι πια. Γεια στο καλό, ευχαριστούμε. Εδώ είμαι θα. Επήρε με τεφέρθησαν. Τέστην ήρθον. Για να δούμε πότε θα μεταφερθούν και οι μεζέδες του τέστην. Έφερε τους μεζέδες. Το τηγανείο τους μετέφερες. Του τέστην υπέπεσε εσείς τέτοιο σφάλμα. Τι λέει? Ποιος ξέρει. Λέγω εν το τηγανείο τους μετέφερες. Τι λέει ελληνικά, χριστιανέ μου, που άρχισες του τέστη και του τέστη? Λέει στο τηγάνι τους φέρατε. Τι είπατε? Στο τηγάνι λέει τους φέρατε. Τι ωραία που τα λέτε εσείς. Συνομήλικη η Μάρθα Καραγιάννη με το Φέδωνα Γεωργίτσι. Ναι. Συνομήλικη. Το 39 γεννημένη και οι δύο. 70 πόσο? 6. Πάμε στο φίλο. Έλα φίλε, ναι. Λοιπόν, πολλά χαρούμενα πρόσωπα αλλά και πολλά σκυθροπά πρόσωπα. Λογικό είναι. Πολύ. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Λογικό είναι αυτό φυσικά. Τι να κάνουμε. Κάποιοι πέσαν έξω. Τώρα κοίταξε να δεις. Κάποιους άμα τους πιάσει από τη μύτη θα σκάσουν. Επόμενο είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά εγώ πάλι γιατί πιστεύω ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα και όλα είναι κατευθυνόμενα γιατί πρέπει να γίνουν έτσι τα πράγματα. Και δεν κάνω κανένα σενάριο με σκιές. Δεν νομίζω ότι θα μας αφήνανε έτσι εύκολα να καθαρίσουμε ούτε τα χρέη, αλλά ούτε καν να ερχόταν και ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ παλαιότερα. Γιατί κάποια στιγμή έπρεπε κάτι να γίνει και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι, δεν ξέρω, να πείτε κι εσείς, οι Γερμανοί να πούμε τους κουκουλοφόρους, στο τέλος τι τους κάνανε? Σκοτώρανε. Α, μπράβο. Κοίταξε, οι κουκουλοφόροι σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 30 χρόνια είναι πάρα πολύ τελικά. Και μήπως ήρθε η ώρα να γίνει η κάθαρση, γιατί είναι επικίνδυνοι πλέον από εδώ και πέρα να υπάρχουν αυτοί, λέω τώρα εγώ. Και ίσως έπρεπε να ξεκινήσει και από το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή κάτι και να γίνει και μια αρχή από εδώ, γιατί γνωρίζουν ότι εδώ υπάρχει πολύ κόσμος διψασμένος
και υπάρχει μια νοοτροπία διαφορετική από ό,τι υπάρχει κάτω. Εγώ πάνω παραδέχομαι τους Ολυμπιακούς που το άσπρο το κάνουν μαύρο. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ρε Σιραπτούπουλα, αν είχαμε εμείς ένα μαρινάκι εδώ πάνω, θα το ανεχόμασταν. Θα του γλύφατε τις φτέρνες. Έτσι λες. Έτσι είστε κατασκευασμένοι βέβαια. Μπα. Δεν νομίζω φίλε. Κοίτα, στον Άρη θα τον διώχρανε γιατί θα ήθελε να εκμεταλλευτεί την πλούτη. Εσείς θα του γλύφατε. Και βέβαια, όχι, καταρχήν, όχι, όχι, όχι. Καταρχήν ο Μαρινάκης είναι και άκουμε λίγο. Ναι. Ο Μαρινάκης είναι και γαλαντόμος όσον αφορά το φίλαθλο κοινό, δημοσιογράφους κτλ. Βέβαια, θα θέλατε έναν τέτοιον εσείς εδώ πάνω. Να παίρνετε πρωτάθλημα, ταϊσμένοι να είστε, να πηδάτε τον κόσμο με διαιτησίες κτλ. Θα σας χάλαγε δηλαδή. Τόσο τίμοι είστε σε αυτή την πόλη. Αν ήσασταν τίμοι σε αυτή την πόλη. Αν ήσασταν τίμοι σε αυτή την πόλη, τόσες λαμογίες που έχουν γίνει, κάτι θα είχαμε σώσει. Και λέω εγώ τώρα. Έχουν γίνει, ρε, ναι, οι λαμογίες γίνονται όταν παίρνεις πρωταθλήματα. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να πούμε πιο φτωχοί και από τους φτωχούς. Ναι, κάνα κοκαλάκι γλύφετε κι εσείς όμως. Ό,τι μπορείτε τώρα. Γλύφετε, ναι, έτσι. Κάκι λοιπόν, μελάκι. Κοίταξε τώρα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εμείς αν είχαμε Μαρινάκι τον πετροβολούσα. Τι θα το κάνατε? Θα τον πετροβολούσα μόνο. Τον πετροβολούσατε Μαρινάκι. Δεν θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Είμαστε δύσκολο κοινό εδώ πάνω. Η πλατιά μάζα του Ολυμπιακού τον γύρισε την πλάτη, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά, αυτά θα τα δούμε κιόλας στη συνέχεια. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα πέσουν. Δηλαδή όταν θα σφάζατε τον κόσμο θα λέγατε αχ, καλή, τι κάνουμε, δεν τρεπόμαστε λίγο. Και θα λέγατε ανάμα στη τόμπα με στραβό στόμα. Για απάντησέ μου. Το παρελθόν σας, όταν σακατέψατε όσους λίγους σακατέψατε, όσους λίγους αδικήσατε, τι λέγατε, πάω και σε ρονόμος της τόμπας. Ποιους αδικήσαμε, ρε. Ποιους αδικήσατε. Εγώ θυμάμαι εδώ πέρα η Καστοριά δύο φορές με απέκλεισε, με απέκλεισε ο Αγροτικός Αστέρας, με απέκλεισαν ο Άγιος Νικόλαος, ο Τρασίβουλος, ο Άγιος Νικόλαος. Ρε, Ραπτόπουλε, όλοι με κλωτσάν και όλοι με βαράνε. Αχ, τον καημένο τον βαράνε. Όχι, φιλαράκι, κάνει πολύ τώρα, μεγάλο λάθος. Κλάψα τώρα, σε βαράνε τώρα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Εσύ δεν συμμετέχεις δηλαδή σε πονηρά μάτς, δεν έχουν γράψει για σένα ποτέ. Εσύ είσαι τίμιος, εσύ στην Τούμπα δεν έχεις κάνει 70-30 τον Άρη, 70-30 τον Ηρακλή. Δεν πήρες, ας πούμε, παραπάνω εισιτήρια στον τελικό κυπέλλο με τον Καγκάτσι. Σε τίμιος εσύ, δεν κάνεις τίποτα. Παρθένα. Δεν τον έκοψα τον Άρη. Δεν πήρες λεφτά από το Άγιον Όρος. Α, σε μας ρε τώρα. Δεν ήθελε. Που στα λέω γιατί μου λες, εγώ το Μαρινάκι δεν τον ήθελα. Τώρα εσύ θα κατέβεις να είσαι στο τέλος αυτό που είπες, θα το κάνεις. 100%. Αφού έγινα ρόμπα, βεβαίως. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεν θα κάνω. Να μάθω να μην λέω κι εγώ μεγάλα λόγια. Τέλος. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλες κουβέντες μίλες. Εγώ θα το κάνω. Ο Κόκκινος έχει πουλήσει το σπίτι του 80 φορές στον Άσο. 80 σπίτια έπρεπε να έχει αγοράσει. Δεν κατέβει. Εγώ τα κάνω. Κάνω στίγμα, το πληρώνω. Τελείωσε. Έτσι. Πάω εγώ στο καφενείο με τον Παλί. Για να φεύγω μετά και με ψάχνουν. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πώς θα γίνει. Με αυτή και η αξία του ανθρώπου, ρε φίλε. Τι αγαπάω. Όταν λες κάτι, θα τηρήσει. Σπίτι. Ήπρο. Σπίτι, γιατί έχουμε δουλειά το πρωί. Σε βλέπω πεσμένο, είσαι κομμάτι. Είμαστε κουρασμένοι, βέβαια. Είσαι κομμάτια. Το μαγαζί δεν με είπες, πώς πάει. Καλά είναι, καλά είναι. Δόξα τω. Έβαλε φουτήρα, τα έβαλε γάλατα. Τα βάλαμε αυτά, είπαμε. Τι άλλο έβαλε, πρόσθεσε σε φαγιά. Δηλαδή, αν έρθω να φάω παπουτσάκι, θα με δώσεις. Μεγάλο νούμερο, ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις. Σοβαρά. Σπεσιαλιτέ. Σπεσιαλιτέ. Είχε μιστά. Κορυφή. Λοιπόν. Μαγειρευτό δηλαδή. Τα κορυφή σου λέω. Για τους χωρισμένους τους αυτούς και τα λοιπά έρχονται. Εργένιδες αυτά, συνταξιούχους. Πώς. Πακέτο δίνεις. Και πακέτο, ναι. Πακέτο, delivery απ' όλα. Εντάξει ρε γιγαντά, σε βοηθήσουμε. Πώς θα έχει. Βέβαια. Έτσι μπραβάτε, τα λέμε. 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 Βέβαια. Έτσι μπραβάτε, τα λέμε.